Και
ευρώ συμβόλαιο ενοικιαστή κτίριο που να έχει γίνει σχέδιο, να έχουν υποκριθεί στο Υπουργείο, να έχουν εγκριθεί, να έχουν ξεκινήσει διαδικασίες στο Υπουργικό Νοσοκομείο, να πιστοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι υπάλληλοι, δηλαδή 4-5 νοσηλεύτερες, 2 γιατροί εκ των οποίων ένας θα είναι καρδιολόγος και ειδικευμένος στην επίγουσα ιατρική, δηλαδή ένας άκρος απαραίτητος γιατρός στο νησί, δεν ασχολείται μόνο με τις νευροπαθείς βεβαίως, είναι κατανοητό του προεκείνου περιστατικό που ποια η ώρα ο άνθρωπος αυτός θα είναι στην υπηρεσία του καθενός, και βέβαια διοικητικό προσωπικό κλπ. Δηλαδή μιλούμε για μια μονάδα που θα έχει τουλάχιστον 6-7 εργαζόμενους, η τεχνικο-οικονομική μελέτη έχει ολοκληρωθεί, έχει εκκληθεί, έχει πιστοποιηθεί η οικονομική της επάρκεια, δηλαδή ότι δεν θα έχει πρόβλημα η βιωσιμότητα, συγγνώμη, δεν θα έχει πρόβλημα με τον αριθμό των ευρωπαθών. Έχει ακόμα προς τα κάτω εκτιμηθεί ο κόσμος που πιθανώς θα έρθει στην άνθρωπο, διότι θα υπάρχει αυτή η μονάδα, π.χ. από εκείνο που μπορούν να κάνουν βάλει στην θερμοκάδα του και να γίνουν πίσω ή οι αναγνώριτες και άλλοι κάτω από τον αριθμό που μπορούν να έρθουν. Δηλαδή η βιωσιμότητα της μονάδας είναι κατασφαλισμένη και αν μη τι άλλο, το ίδρυμα δεν έχει κανένα πρόβλημα να την πιστοποιήσει στο όσο ποσό θα χρειαστεί κάθε χρόνο. Και έχει την ικανότητα να το κάνει. Δεν έχει κανένα λόγο να μην γίνει η μονάδα. Κανείς ιατρικός φορέας, σύλλογος και οποιαδήποτε άλλο συλλογικός φορέας δεν έχει αρνηθεί ποτέ την αναγκαιότητα αυτής της μονάδας, είναι μόνο ο Αντώνης Μωρέτης, ο οποίος με παγιδευμένες επιστολές μιλέοντας κατά το δοκούν τη διαθήκη του εκλειπώντος του αίγυπτου και της συζύγου του, κάνει ό,τι ερμηνείες κάνει. Στο Συμβούλιο μπήκε το ζήτημα για να πάρει μια απόφαση που θα πάει στο Υπουργείο που θα λέει αγνοήστε κάθε καταγγελία που δεν είναι πραγματική υπόσταση, δηλαδή μια καταγγελία για διακριστικό κόμμα. Αυτή μπορεί να τελέξει το Υπουργείο Μάθου, δεν μπορούμε εμείς ούτε να πούμε μην την ελπίσει ούτε όχι. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται καταγγελίες οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα της άνθρωπου, δηλαδή χτες πήγανε το νομί των δημοτικών σχολείων. Καταγγελία τι γι' αυτό έχει γίνει. Ο φιλανθρωπικός σύλλογος χρηματοδοτείται και χρηματοδοτεί, γνωρίζετε, ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην άνθρωπο. Δίνονται ακόμα και ενίκια, δίνονται ασφαλιστικές εισφορές, δίνονται ποσά για σύντηση, δίνονται διάφορα ποσά. Ζητήθηκε ακόμα και τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό ο φιλανθρωπικός σύλλογος μια τέτοια διαδικασία, να βάλει τα λεφτά φορά στο κουτίο ενίκιο. Υπήρχαν και ζητήματα κάπως που δεν ήταν δεδομένα. Πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι καταγγελίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να φέρουν πίσω όχι ένα μισό χρόνο που είναι πολύ αισιόδοξη, τουλάχιστον 3 χρόνια από όλη αυτή την ιστορία. Είναι έτοιμο με 2 κτίρια. Ξεκίνησε να έχει πλήρω ένα κτίριο του Βάρη και έχει καταλήξει στο κτίριο του Ιουδεντούς του Παναγιώτη απέναντι στο Βεζινάδικο. Έχει γίνει πως ήμουν πληρώνει που είναι πληρώνει από τον χρόνο και όλες τις καταγγελίες θα προσπαθούν να είναι μια μονάδα που αν μη τι άλλο όχι μια άλλη θα κάνει ένα απόλυτο καλό σε κάποιους ανθρώπους, τους συγκύρους τους και στο νησί του. Αδιανόητο να γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Γιατί πήγε στο Συμβούλιο. Από το Υπουργείο υπόθηκε χίλιες φορές ένα πράγμα. Έχουμε 15 χαρτιά ανθρώπων που καταγγέλουν, κανένα καρτί πλην 2-3. Είχαμε στείλει 2-3 χαρτιά, μας το δώσω πάνω από πώς κάποια για να στηρίξουν αυτή την ιστορία. Εγώ κάνω την πρόταση να μιλήσει ο Δήμαρχος, είναι μια ιστορία χρονικό, να πάει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλες τις διευθύνσεις και να ζητήσει να επιστρέψει η διαδικασία ιδρύσης της μονάδας και το Δήμο να στηρίξει σε όποιο επίπεδο θα μιλήσει το ίδρυμα, όχι βεβαίως οικονομικά δεν έχει τέτοια ανάγκη για αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, να σε πληρώσω και εγώ τα εξής. Το Υπουργείο Υγείας ζητάει την άποψη του Δήμου για τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτήματος του Ιδρύματος Δήμου Μωρέτη και παρακαλούνται να προγνωρίσετε αν το ίδρυμα επιχορηγείται από τον αρχικό προϋπολογισμό. Και επίσης, αν η υπηρεσία σας θεωρεί ότι έχει συμπληρωθεί τους σκοπούς που χρησιμοποιήσεις στάθηκε όσον αφορά το θέμα φιλανθρωπία. Παρακαλούνται να έχουν τις απόψεις σας με όλο το δυνατό. Με αυτό
αυτό ήρθε 6 έτη. Έτσι, έξι έτη. Όμως, συγγνώμη, 8 έτη. Χθες είναι αυτό. Αυτό, 6 έτη είναι η προοδευτική. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν, ας πούμε, σύμπτωση, γιατί εμείς είχαμε ήδη προγραμματίσει να βάλουμε το πρώτο συμβούλιο. Να σας πω δύο λόγια τεχνικά, έτσι. Λοιπόν, το Ίδρυμα Μωραϊκή έχει τον εξής προϋπολογισμό, προσπαθώ στα γρήγορα. Έχει ένα προϋπολογισμό 1.801.000. Τα έσοδα είναι απόδοση κεφαλαίου από το εξωτερικό, 400.000 στα ταμιακά διαθέσιμα προηγούμενων χρήσεων, μια και δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια το χειροτόπιμα, ένα 400.841. Για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες εγκατάστασης του Γραφείου της Αθήνας είναι περίπου 258.000. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας είναι 945.000. Στον τομέα της παιδείας, όπου περιλαμβάνονται οι υποτροφίες, βοήθεια για τα παιδιά των σχολείων, εξειδικεύσεις στην Αθήνα, γενικά οι εκπαιδευτικές συνδρομές 113.000, στον τομέα του πολιτισμού 150.000, να θυμίσω ότι το Ίδρυμα τα παλαιότερα χρόνια μάθαινε τα παιδιά λαϊκά, παραδοσιακή μουσική. Και τώρα γίνεται. Τομέα στην αφορτία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε αυτό το τομέα κυρίως η στήριξη του δημοκρατικού συλλόγου συλλόγου και άλλων συγκεκριμένων ομονομένων γραφειοκρατήτων, όπου μέσα από το Καθολικό Σύλλογο πραγματικά γίνεται μια πολύτιμη ομπρέλα στήριξης των οικογενειών που έχουν σοβαρές ανάγκες, και ήταν ουσιαστικά το ίδρυμα, το ουσιαστικό μοχλό, όπου μπόρεσε ο Καθολικό Σύλλογο Αθηκείων να την καθίσει όλο το νησί. Και άλλοι που είπαν τον Καθολικό Σύλλογο Αθηκείων, αλλά κυρίως το ίδρυμα μπόρεσε και το παραγωγή. Διαμόρφωση πόρων 4.000, δαπάνες εκτελεστού 25.000 και απρόβλεπτε 23.000. Συλλόγω 741. Όσον αφορά τώρα για το κτίριο. Λοιπόν, ας αποτασταθούν δύο λόγια ακόμα για να δείτε. Για το τομέα υγείας και χρόνιας είναι ουσιαστικά τα χρήματα για να διαμορφωθεί το κτίριο του Δαρτούς, σε μονάδα γόνιας κρυμπάθησης. Αυτό λοιπόν είναι 945.000, το στην παιδεία, όπως είπαμε, είναι να στηρίζει το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Βορτίου, τους συλλόγους γονείων και δημόνων των γονιωτών γονείων άνθρωπων και δημήτρια γυμνάσια, προκειμένου να οργανώσει εκπαιδευτικές ευρωδομές και εκπαιδευτικούς χώρους κλπ. Στον τομέα της παιδείας προλαμβάνεται η οικονομική σημαντικότητα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, ο σύνολος μοντέλος θα ενισχυθεί για παραδοσιακά τους κάλαμπους, αυτού του κυρίου του. Πιστεύω ότι μέσα από την υπορική αντιλογούμενη συνειδητά τόσο στην ελληνική μουσική παιδεία, όσο και στην διάσωση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Επίσης, προτιμάμε να ενισχύσουμε τις εκκλησίες του κοινού του γυμνασίου, υποβαίνοντα την ελληνική πληροφόρηση και την ελληνική μουσική. Στην τομέα του πολιτισμού, την οικονομική ενίσχυση από τις ελληνικές εταιρείες και των σκαφών, την οικονομική ενίσχυση εταιρείας ανδρών και επιστημόνων, την οικονομική ενίσχυση και άλλων φορέων του δραστηριοποιείται στην άκρη όπως θα είδε και εκεί, την επιχορήγηση της σηματογραφικής λέσχης, στον τομέα της συνταγματίας, είπαμε έτσι, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αρχιτεκτείων, για την επέκταση στο όλο το νησί, για διαμόρφωση χώρων, συντήρηση και συντήρηση της μικρής εκκλησίας του Αγίου Μόναχου. Και τέλος, η κάλυψη της δαπάνης για τη συντήρηση του Αρχικού Μνημείου. Λίγο το δόλιο ίσω. Οι εκτελεστές της διαθήκης είναι του περιπτωματικού μου. Να σας πω ακόμη ότι οι επισκευές του κτηρίου με βάση τον προϋπολογισμό μετατροπή του κτηρίου Παναγιώτη Δερτούζου σε κέντρο μετάφρασης είναι περίπου, όπως είπα, 870.000 και περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, εσωτερικά πολίσματα, ανεπιστήρας, μάρμαρα, κομματουργικά. Συνολικά
Ιταλία, του πίνακε, το πιο μεγάλο ποσό είναι η δεκτική κατάσταση διαχωρισμού αρματοδότη στην 31.000, ο ελεκτριστήρα 31, η ψήξη 31, ο κρεμικό καταλήγμα 31 και διάφορα άλλα 39 σύνολο 850.000. Έχουμε καταθέσει τη μελέτη στην Πολωνία, η οποία έχει εκδοθεί για το κτίριο και αναμένεται να ξεκινήσουμε η δημοπρασία του ποσού για την εκτέλεση των εργασιών με βάση τον κώδικα του Δημοσίου αμέσως μετά. Συμπέρασμα. Όλο αυτό το έργο, το οποίο σας περιέγραψα στην συμφωνία, καθυστερεί επειδή ο συγκεκριμένος πατριώτης μας, ο κ. Αντώνης Μωραήτης, πιστεύει ότι δεν λειτουργεί σύμφωνα με τον διαθήκη και κάνει συνεχώς αναφορές στον κύριο Δημόνη. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί και νομικά και με οποιοδήποτε τρόπο, άρα πρέπει εμείς να στηρίξουμε το Ίδρυμα στην προσπάθειά του να κάνει την μονάδα απόλυτης κατάθεσης, ουσιαστικά στέλνοντας το μήνυμα και το φιλανθρωπικό του έργο που εξυπηρετεί και τους σκοπούς του τα χωροκυρία και μάλιστα με πολύ συνεπή τρόπο, ώστε να μπορούμε η κοινωνία αυτή τη δύσκολη εποχή να τύχει στις υπηρεσίες αυτού του μεγάλου κοινωνικού. Αυτό λοιπόν που είναι έτσι ολοφάνερο και ξεκάθαρο πρέπει να γίνει αντιληπτό και στους διοικούντες στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι πίσω από κάθε καταγγελία περιμένουν και λένε αρχίζουν και δίνουν το παλάκι από το Υπουργείο του άλλου. Αυτά που λέει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης έχουν πάρα πολλές φορές νομοδοτήσει ήδη χρονικά. Έχουν νομοδοτήσει και για την μελέτη της σκοπιμότητας για την μονάδα της κατάθεσης. Έχουν νομοδοτήσει σχετικά για όλες τις δραστηριότητες. Και κάποια φορά λοιπόν γίνεται αυτό το λάκι. Αυτό το λάκι πρέπει να σταματήσει. Στις πλάτες κυρίως των ανθρώπων που έχουν αυτή τη φοβερή ανάγκη. Και πώς σας λέω, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους κορεμένους του Παπαγιάννη, την περιπτέρηση του πατέρα, που με έπρεπε τη τηλέφωνο και μου λέει τι κάνει. Ούτε θα ξεχάσω ποτέ το γράμμα του φαρμακοποιού, ο οποίος ήταν στη ΣΥΡΟ. Λοιπόν, αυτά για μένα δεν έχουν χαράξει. Λοιπόν, θα τη κάνουμε τη μονάδα εγκατάθασης, θα τη στηρίξουμε γύρω και με δόντια, ακριβώς γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι το δικαίωμά τους όπως εμείς, είναι το δικαίωμά μας το ξυμόνο του ανασύνου. Μακάρι όμως η κυρία και εγώ να μην βρεθεί κανένας από τη θέση να το χρειαστεί. Είναι μια κόλαση. Λοιπόν, με αυτό το ύφος και αυτόν τον τρόπο σας λέω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ. Και ζητώ η απόφαση αυτή στήριξη να είναι ρούχα.
αυτοκίνητο και ο Δήμαρχος να εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο της προσωπικής αποβολής. Και αυτό εισηγούμε να αποφασίσετε. Εγώ το έχω απογράψει στην περιουσία του Δήμου, γιατί είναι δεδομένο ότι το αυτοκίνητο είναι στο Δήμο, έχει κουνηθεί, αλλά είναι περιφραγμένο και έχουν αρκετή ιδέα και πρέπει να προχωρήσουμε στη διοικητική αποβολή. Κάποτε κάποιοι μας υποχρέωναν σε μόνιμη δεκαετία
δυνάμων, θα δημιουργήσει τελικά περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να επιλύσει. Αναβαθμίζοντας τον ρόλο των λογιστών, των δικηγόρων και των συμβολιογράφων, στην ουσία παραδίδει μέρος της κρατικής εξουσίας στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ για τη διασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας, η αναβαθμισμένη ιδιωτική διαχείριση των φορολογικών εσόδων του κράτους θα βαλύνεται από την απειλή της κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, παθογένειες του συστήματος δεν μπορεί να τις επιλύσει μετά από άλλες ουσίες τους ιδιώτες. Όσοι έχουν στο μυαλό τους ή επιδιώκουν παραδείγματα μεγάλων εταιριών που αναλαμβάνουν τα άπαντα, να ξέρουν ότι τέτοια δεν έχουν αντικείμενο τους κράτους του. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, όταν αναφέρεται ειδικά στην ιδιωτικότητα, φυσικά και δεν εννοεί την απόλυτη εξάρτηση των νησιών από εκάστοτε κέντρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πάταξη της φοροδιαφυγής και να κλείνουμε τις εφορίες και να εφορούν τις αρμοδιότητες στους φοροδιαφεύγοντες. Η συρρήκνωση του φοροσυγκρατικού μισθού μηχανισμού θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρήκνωση και των εσόδων, αφού πλέον τα μαγειρέματα θα καθίσταται ευκολότερα. Τα επιπλέον δε κόστος που θα προκύψουν όπου μεταφορικά, διαμονής εξοδοχείας κλπ. Θα βαρύνουν φυσικά τον πολίτη, αφού είτε θα τα καταβάλει ο ίδιος, δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε τα σπίτια μας και να πείσουμε για έναν άλλο τόπο. Στους νησιωτικούς νομούς, προς γνώση όσων τον αγνοούν, δεν υπάρχει τρόπος να πας από το ένα νησί στο άλλο και να επιστρέψεις από το νερό. Και στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να είσαι ακριβής με το ωράριο εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε συνεχόμενες μειώσεις μισθών του πλήθους των οικογενειακών στον προϋπολογισμό και τους ελλήνους θα μας οδηγήσουν στην πτώχευση. Καλούμε τους συναδέλφους σε όλη την χώρα να πάρουν την απόφαση του αγώνα στα χέρια τους. Και το κείμενο των βανίλων της Τίνου μπαίνει περισσότερο στην ουσία των δυσκολιών. Λέει, θα θέλαμε καταρχά να συγχαρούμε την ομοσπονδία μας, που δια της εκπροσώπησης στην Επιτροπή Αναμόρφωσης των Φορολογικών Υπηρεσιών και των θέσεών της στον πόρισμα αυτών, έδειξε σε όλους τον πραγματικό πρόσωπο του συνδυασμού στην Ελλάδα, δηλαδή την επίθεση των συμφωνιών κάτω από το τραπέζι με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, με στόχο την προσωπική προβολή και ανέλυξη σε υψηλά πολιτικά και κομματικά αξιώματα των συναδέλφων των οργανισμών, σε βάρος όλων των υπολείπων, κρατώντας τον διάβο μας στο σκοτάδι. Βέβαια, αυτό που όλοι μας διαπιστώνουμε με όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο χρόνο, είναι ξεκάθαρα ο θάνατος του συνδυασμού. Όλες οι κατακτήσεις του διάβου μας, όπως και αυτές όλων των εργαζομένων στη χώρα, στο όνομα της κρίσης, περιθούνται στο διάβο του μνημονίου. Και είναι αυτό που θα μείνει στη μνήμη όλων μας για πολλά χρόνια. Αλλά επειδή σε αυτούς τους εξέχοντες ελλήνους δώσαμε πολύ περισσότερη σημασία από ό,τι τους αξίζει, ας περάσουμε στην ουσία του πολίτηματος. Μέσα σε 25 σελίδες και 2 παραδείγματα, λύνεται όλο το πρόβλημα της δημιουργίας των φορολογικών υπηρεσιών. Και η λύση που προτείνεται βασικά είναι οι συμφωνεύσεις των ΔΟΗ όλης της χώρας σε μία αναλογό και ταυτόχρονα η αλλαγή της εσωτερικής δομής των υπηρεσιών αυτών. Σε κάποια σημεία του πολίτηματος αναφέρεται ως πληρωματική συνθήκη της ορθής λειτουργίας του φορολογικού συστήματος η αναδιοργάνωση των διενεργημένων διαδικασιών και στα συμπεράσματα προβάλλεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η λειτουργία του νέου τάξης. Με λίγα λόγια, όπως έτσι το κακάπιο συνάδελφος παρατήρησε, βάζουν μπροστά το κάρο και πίσω το άλογο και περιμένουν οι άνθρωποι να τρέξουν. Ξεκινώντας από το νοηματόδρομο αριθμό και το στατιστικό στοιχείο που κατακλείζουν το πρώτο κεφάλαιο του θεσπάτου πολίσματος, θα θέλουμε να διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας και να κάνουμε τα συμπεράσματα αυτά. Καταρχάς, όσοι έχουμε λίγες γνώσεις στατιστικής που γνωρίζουμε, θα δημιουργήσουμε αυτή σωστά χαρακτηρίζεται και όσοι δεδομένου ότι τα συμπεράσματα που εξάγει από μια στατιστική έρευνα έχουν άμεση συνάρτηση με τα δεδομένα που χρησιμοποιούν.
πρώτους δομούς όσον αφορά την βεβαίωση του φόρου κληρονομιά, τον υπόγραφο φόρο κληρονομιά, γιατί βρίσκεται ανεκτημένο το διαδίκτυο. Η προτιθόμενη λοιπόν διάκριση των φορολογικών υπηρεσιών στην κλάδα και των οργανισμών είναι το λιγότερο καταστροφική. Πρώτα για την φορολογική υπηρεσία του νομού, η οποία στη δική μας περίπτωση θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, έως και κλήρια δυναμή όσον αφορά τους κάθε μορφής ελέγχους από το ξύρι τα νησιά, της χωρικής της αρμοδιότητας, λόγω της γεωγραφικής σας συνέπειας των φυσικών ολιγωρίς, δεύτερον για τους πολίτες της περιφέρειας που μην θα αναγκάζονται σε κάθε περίπτωση στην οποία θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του να μετατρέπονται σε ταξιδευτές, λε και δεν είναι αρκετή ταλαιπωρία του διαλόγου υγείας και δραστικού νόμου, και τέλος για τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα υποστούν οικονομική και οικογενειακή καταστροφή δεδομένου ότι η εφαρμογή της πρότασης σημαίνει είτε υποχρεωτική μετακίνηση των υποκριτών στην έδρα της φορολογικής υπηρεσίας, είτε μόνο ο διακοσμό της οικογένειας. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί η διαμορφία των συνολικών περιοχών σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας, κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει η Πολιτεία με το άρθρο 101, παράγραφος 4 του Συντάγματος Περιουσιακότητας. Το μέγεθος της ιδιομορφίας μπορεί να σας αναλύσει η διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου όταν στο τέλος του 2008 προχώρησε στην αποσύρωση των δόη του νομού μας από την πλειοψηφία των μειονδυνασμένων με τον διαγωνισμό του 2004 υπαλλήλων, οι οποίοι σωριζόν κατέθεταν αιτήσεις για μετάθεση στον τόπο συμφερόντων μετά την πάρα της υποχρεωτικής θέσης παραμονής. Η λύση του προβλήματος αυτού κατά τη διαδρομή του νόμου συνήθεται στη μετατροπή των δόη β' τάξης των νησιών στα τοπικά κρατεία ελέγχου και σταδιακά μείνει το αρνητικό, άρχιε καταρτισμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού, ο οποίος θα προκύψει μετά από την ουσία μετακίνηση υπαλλήλων σε άλλες δόη μέρη του προσωπικού, αλλά και με τις διασκεδότητες υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες αυτές θα συστηγάζονται σε ιδιαίτερο χώρο για δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες σε ιδιόκτητα δημοτικά ή δημόσια κτίρια και σε αυτές θα διενεργούνται οι βασικές υπηρετικές επαγγελματικές και διαδικασίες, πρωτοβάθμιος έλεγχος, ενώ η μητρική δόη θα ασκεί την εποχή και την κεντρική διαδικασία του συμβιβασμού με πρωτοβάθμιος έλεγχος. Αν τέλος, κύριε Σύμβουλε, θα ήθελα να ακούσουμε την άποψη των εγωγών αντιπαραγωγικών υπαλλήλων, οι βασικές προϋποθέσεις για την οφείλη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών με μικρότερες κλίμακες αλλαγές που υφιστάμενοι μέχρι σήμερα διάκρωσή τους, είναι αυτοί που παραμένουν στο περιθώριο του προϋποθέσεις αυτού. Ο αριστερός του φορολογικού λογισμικού, με μια νέα αρχιτεκτονική δομή, η οποία θα επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών υπαρμογών με αυτοματοποιημένες εργασίες και δουλεύσεις περιοχών του βάσου δεδομένων, είναι απαράδεκτο και αντιπαραγωγικός ο κατακαιρματισμός των φορολογικών υπαρμογών σε πολλαπλές πλατφόρμες. Η τρίτη χαρτογράφηση όλων των φορολογικών αντικειμένων, χαρακτηριστικό παράδειγμα στο κεφάλαιο που παραμένει μέχρι και σήμερα σε χειρόγραφη κατάσταση, παρά το τεράστιο όγκο εργασίας των φορολογικών εσόδων. Η απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, με την απαλλαγή των φορολογικών υπηρεσιών από αντιπαραγωγικές άξιες και αναχρονιστικές εργασίες, παραλαβές του κοινωνίου κλπ. Η άρτια εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, που θα ασχολείται μόνο με ένα αντικείμενο, όχι όπως σήμερα, όπου κάθε υπάλληλος ασχολείται τουλάχιστον με δύο αντικείμενα και είναι και παλαγές, όταν καλύπτει σχεδόν άλλες ανάγκες για τα αντικείμενα, το φυσικό επακόλουθο, τη χαμηλή παραγωγικότητα και ταυτόχρονα να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται σε συγκεκριμένα τακτά χωρικά αισθήματα. Τέλος, η ισχυρή λειτουργία ενός αξιόπιστου φορολογικού μηχανισμού απαιτεί την ύπαρξη ανεξάρτητων οικονομικά λεπτών και φορολογικών υπαλλήλων, κάτι που δεν συνάδει με την επαγγελματική εξαφάνιση των ιστών μας στο όνομα ενιαίου ιστολογίου και την πάταξη της διαφοράς εντός του κλάδου, για την οποία φέρουν ακέραια ευθύνη τόσο οι συνδικαλιστές που καλύπτουν για διευκρίνηση λόγου σε πλήρη του συναδέλφου με εξώφελο εκπαιδευτικό χρηματισμού ή αντιδιολόγηση του δημοσίου, όσο και η πολιτική ηγεσία από τις δικαιολογίες ολόκληρες, ανέχεται τα φαινόμενα αυτά και ταυτόχρονα προχωρά σε τοποθετήσεις προϊσταμένων διευθυντών και ελεγχών ελεγχτών με βάση την εκάστοτε κομματική ταυτότητα. Αν θέλετε οι συνάδελφοι να πούν κάποια ιδιαίτερα πράγματα και
υποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν. Όμως, επειδή το Υπουργείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε κι εμείς, προχωράει σε αναδιάρθρωση και υποχρεωτική νομίζω αναδιάρθρωση, γιατί πολύ μεγάλος κόσμος παλιός που ήδη έχει μέσα στη φυγή, οπότε είναι αναγκασμένο να κάνει αυτές τις αναδιαρθρώσεις, ενώ τότε δεν θα παίρνουμε και μόνο τους συνταγείους, προχωράμε να δημιουργήσουμε μεγάλες δόσεις, οι οποίες δεν θα έχουν επαφή με κόσμο. Ο κόσμος θα πηγαίνει στους λογιστές, οι λογιστές θα αναλάβουν όλη τη διεκπαιρέωση που είχε η εταιρεία και οι εταιρείες πλέον πάνε μόνο για ελέγχους, για διασκαπρώσεις και τα λοιπά. Ένας λίγος κόσμος θα πηγαίνει στις εταιρείες. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Στα νησιά προβληματίζονται από ό,τι φαντάζομαι μέχρι τώρα. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή θα υπάρχει πρόβληση. Το σχέδιο λοιπόν μιλάει και λέει ότι ναι, ήδη θα πρέπει να ξέρετε ότι η Σύρος έχει πολύ καλύτερη εφορία. Δηλαδή αναβαθμισμένη, είναι άλλη τάξη από ότι όλες οι άλλες δόη των νησιών που είναι β' τάξη, εδώ και χρόνια. Τώρα λέει ότι στη Σύρο θα γίνει αυτή η μεγάλη εφορία και τα νησιά, τα άλλα που θα παραμείνουν κάποια γραφεία και τα θέσει σαν μεταγραφικό στάδιο για να πάρουν τα αντικείμενα και να έως όσο μεταφερθούν όλα τα αντικείμενα στη Σύρο. Μετά από αυτό τον 1,5 χρόνο δεν μιλάει το πόρισμα για το τι θα γίνει ξεκάθαρα. Πιθανό να κλείσουν, πιθανό να μείνουν. Πιθανό να αυτά τα γραφεία βέβαια μιλάει και λέει ότι στη μετακόμιση αυτή των 1,5 χρόνο οι υπάλληλοι που θα παραμείνουν στη ζωή ήταν πολύ ελάχιστοι. Εδώ υπάρχει το εξής, ότι σε πολλά νησιά των κυκλάδων οι δόοι πολιτικού, εκτός από την Μύκονο, τη Σαντορίνη, που έχει και οικονομικό ενδιαφέρον μεγάλο, η Τίνο και στην Τίνο δεν ξέρετε κιόλα, και η Σύρο βέβαια, όλα τα άλλα υπολειτουργούν. Δηλαδή δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι εκεί είναι ήρωες αυτή τη στιγμή. Εν αντιθέσει με τη Δόη Άνδρο, η οποία Δόη Άνδρο είχε την τύχη να έχει το 4 που λέει με αυτό το διαγωνισμό, αρκετά παιδιά τα οποία είχαν την ονειμότητα για 10 χρόνια ότι θα είναι στην ΔΟΗ, ότι θα είναι υποχρεωμένα να είναι στην ΔΟΗ, είναι 5 παιδιά να κλείσω, και άλλα 3 τα οποία ήρθαν και δημιουργήσαν οικογένειες εδώ, και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εδώ νέων υπαλλήλων. Και αυτοί οι υπάλληλοι βλέπω και ότι θέλουν να μείνουν στον τόπο. Έτσι. Το πώς θα το τελικά θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα δεν ξέρουμε το τελικό. Όμως σίγουρα δεν θα είναι. Θα είναι κάτι το οποίο θα μειώνει τον πληθυσμό εδώ, θα μειώνει τις δραστηριότητες εδώ της υπηρεσίας και γενικά πιστεύω ότι και οι φορολογούμενοι αυτό που θα πηγαίνουν στους λογιστές, φυσικά το κόστος δηλαδή του κράτους που είχε με το να κάνει μερικές λειτουργίες θα το έχει όλο φορολογούμενο, γιατί θα πηγαίνει στο λογιστή και θα πρέπει να το πληρώσει να πάει είτε στη Σύρο είτε να κάνει όποιες λειτουργίες έκανε μέχρι τώρα στη ΔΟΗ. Αυτά δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα ναι μες και στους υπαλλήλους, γιατί είναι νέα παιδιά, κάνανε την οικογένειά τους εδώ. Δεν είναι συνάδελφος ο άλλος να πεις ότι θα φύγω μαζί ή δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος τους θα είναι εδώ. Αλλά πέρα από τον εργαζόμενο που δουλεύει εδώ στην ΔΟΗ και που δεν είναι λίγοι για την ΔΟΗ άνθρωπο και γενικά για το νησί. Και ναι, δηλαδή με πολύ λίγα χρόνια. Γιατί αυτή πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Αλλά υπάρχει και για τον κόσμο και για την άνθρωπο γενικά. Δηλαδή και ο κόσμος θα έχει περισσότερα προβλήματα γιατί μέχρι τώρα η ΔΟΗ λειτουργούσε σωστά. Δηλαδή οι υπηρεσίες τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που παρήκε η ΔΟΗ απέναντι στον κόσμο ήταν εξαιρετικές. Δεν υπήρχε. Δηλαδή υπήρχε εξυπηρέτηση του πολίτη. Από εκεί και έπειτα. Και ο φορολογούμενος, αλλά και γενικά σαν νησί. Είναι η ΔΟΗ αύριο είναι κάποια γραφεία εκπαίδευσης, αύριο είναι κάποια σχολεία. Υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη συρρήκνωση του πληθυσμού από υπαλλήλους. Αυτά έχω να πω εγώ. Εγώ θα πω το εξής, ότι δραστηριοποιούμε σαν λογιστής σχεδόν 20 χρόνια
σωστά λέει το Ιάννου, είναι δυστύχημα ότι αν γίνει αυτή η κίνηση και φύγει από το νησί μας, δεν είναι η παροχή υπηρεσίας, αλλά είναι ότι θα κλείσουν σπίτια. Και αυτό είναι κακό για τον τόπο μας. Τώρα, συμφωνώ σε όλο το κείμενο που υπογράφουν οι πάλι της Δωριάννου και φίλοι με τον κύριο Σιλοπούλου. Αλλά θέλω να σας πω κάτι σαν λογιστής και έχουμε κι άλλο σάρκο εδώ. Προς Θεού, όπως παρουσιάζεται έτσι, και επίσης και η κυρία Μηνού, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, οι λογιστές, για το που θα κλείσει εδώ η Ξάνθη, έτσι. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ και δύο χρόνια οι λογιστές είναι συνυπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Εδώ και δύο χρόνια το τάξης ναι, λειτουργεί και μας βάζει εμάς να κάνουμε τον έλεγχο χωρίς να αμοιβόμαστε, η τιμή μας είναι σταθερή. Δεν αμοιβόμαστε για τον έλεγχο της Ξάνθης και για τη συνυπευθυνότητά μας. Και προς Θεού, δεν είμαστε εμείς οι δικηγόροι και οι συμπονογράφοι οι φοροδιαφέροντες. Έτσι. Αυτή είναι η μονοδιαστασία που κατά τα άλλα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε, αν μπορούμε, από μέρος μας, ώστε να μείνει εδώ η άνθρωπη εδώ. Ευχαριστώ. Να συμφωνήσω και εγώ και εδώ λειτουργεί με άριστο τρόπο, γι' αυτό είναι δεδομένο, πιστεύω, από όλους τους επαγγελματίες της περιοχής. Και θα έλεγα ίσως ότι είναι υπερτερεύει φιλική ενταξία από τον πολίτη. Μπαίνοντας μέσα στην εφορία, το κλίμα είναι κάθε άλλο παρά εφορία, έχοντας συναντήσει κι άλλες εφορίες της Αθήνας, που είναι κατ' επίφαση βέβαια αυστηρές, αλλά στην ουσία λέει έτσι τα πράγματα. Άρα δεν είναι κανένα θέμα για τη λειτουργία της εφορίας εδώ, η οποία να προσθέσω ότι πάει και αρκετά καλά στα έσοδα, με βάση αυτά που ξέρω. Να προσθέσω επίσης ότι είναι δεδομένο ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια ισοπεδωτική λογική της πολιτείας, μια οριζόντια λογική, κόβω τους πάντες, τα πάντα, και ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο σήμερα ακούει μόνο ένα πράγμα. Πώς θα μειώσουν τα πάντα. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κάτι άλλο το ελληνικό δημόσιο, παρά μόνο πώς θα επιτύχω τη μείωση των δαπανών. Αν όλα αυτά λοιπόν να βάλουμε σε ένα ζουβάρι και πούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τη ΔΟΗ να μείνει ανοιχτή για όλους τους λόγους που υπόθηκαν πριν, για να μην ξεπαναλάβω και κουράσω, θεωρώ ότι υπάρχει ένα εύκολο κομμάτι που να κάνουμε σήμερα ένα ψήφισμα και να πούμε συμφωνούμε με τους υπαλλήλους να μην δω η ανοιχτή. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα ψήφισμα που αμφιβάλλω αν κανείς θα το διαβάσει καλύτερα. Θεωρώ για να έχει ουσία αυτό το πράγμα θα πρέπει να κάτσουμε να πάρουμε σήμερα μια απόφαση, αλλά να κάτσουμε στη συνεργασία με τους υπαλλήλους και ο Δήμος και να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ιδιαιτερότητες τόσο των νησιών όσο και της άνθρωπου ακόμα περισσότερο, που θα μπορούμε να στηρίξουμε το να μείνει ανοιχτή, το να σε μια πρώτη φάση να κερδίσουμε μια παράταση πιθανών. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πιθανόν μετά το 13-14 τα πράγματα να είναι ίσως και πιο χαλαρά απέναντι στους πιθανούς. Ίσως. Σημαίνει λοιπόν ότι η δική μου άποψη είναι ότι συμφωνώ βεβαίως στο να στηριχθεί το να μείνει ανοιχτή η ΔΟΗ, αλλά να μην πάρουμε απλώς μια απόφαση για ένα ψήφισμα ότι συμφωνούμε με τους υπαλλήλους. Να κάνουμε τις επόμενες μέρες στη συνεργασία με τους υπαλλήλους. Είμαστε με τον Χρήστο εδώ, αρχούν και δύο άλλοι πολιτικοί συμβουλίες και να φτιάξουμε μια επιστολή που να στηρίζεται σε ιδιαιτερότητες του νομού και σε ιδιαιτερότητες της άνω. Γιατί μόνο έτσι ίσως υπάρχουν μία στο εκατομμύριο, γιατί είναι λίγες οι πιθανότητες. Ας μην λέμε αυτό, δούμε ρεαλιστικά να μην είναι ανοιχτή η δόρυ. Αυτή είναι η άποψή μου και η πρώτη. Αλλά με υπόψη ότι η δεκαετία που κλείνει μια κληρονομιά, όλοι έχουν περάσει από πάλι στην εφορία, πάλι στο συμβασμό του να αναδοθεί ο φόρος, ότι τώρα όλοι αυτοί θα πρέπει να μετακινούνται στη Σύρο, χωρίς να έχουμε καθημερινή επικοινωνία, ή αν ένα το χειμώνα λόγω οικονομικής δυσκολίας δεν πληρώσει τη δουλειά του. Δεν θα πρέπει και αυτό, νομίζω είναι και αυτό μέσα στα προβλήματα. Δεν θα μπορεί να το πληρώσει, λόγω πρέπει να πάει στη Σύρο να το πληρώσει. Αν έχουμε λοιπόν υπόψη δεν έχουν σύνδεση. Πρέπει να ζητήσουμε και την κέρδη να το δεχτεί.
δηλαδή κάτω στα προς την Πελοπόννησο, είναι κάποια ζώη οι οποίες επιθυμούν οι ίδιοι πάλι να τις κλείσουν. Δεν μπορούν άλλο. Δεν γίνεται, γιατί έχουν πει και οι υπάλληλοι, δεν παίρνουν άλλο κόσμο και επιθυμούν και ήδη να κλείσει το. Θα φύγουν από μόνοι τους δηλαδή. Αυτός και το άνθρωπος δεν υπάρχει. Έχει νέο κόσμο, γιατί οι οποίοι θέλουν να μείνουν εδώ. Και έχουν τις οικογένειές τους εδώ. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι θα πρέπει έκτα προσόντα να γίνει μια αντίστοιχη δόη σύμβουλη, ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό κέντρο διασταυρώσεως ή ένα αντίστοιχο οτιδήποτε. Έχει δηλαδή τα προσόντα αυτά. Αν την κλείσουν ή την διαλύσουν, έφυγε. Πήγαν όλα αυτά από κόσμο. Έφυγαν πόσο κόσμο, 15 οικογένειες. Δεν είναι μόνο κόσμο και οι δουλειές τι θα γίνονται. Πες ότι το Υπουργείο κρίνει ότι οι δουλειές όμως όλες μπορούν να γίνουν μέσω ίντερνετ. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί και ένας άλλος λόγος, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να νομίζω ότι έχει αναλυθεί καλά στο μέσα, ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία της συνήθειας των υπηρεσιών στο νησί είναι μια συνέπεια της λογικής αυτού που λέμε τιμόνιο, όπου κόβει άκρητα με ένα μαχαίρι οριζόντια από την πλήρη. Αυτή και στην επόμενη φάση, ακριβώς μετά από το παιδιά και το ιδιωτικείο, που είναι ακριβώς το ίδιο θέμα του. Νομίζω ότι είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας εφαρμογής, μιας πολιτικής η οποία είναι αδιέξοδη και προφανώς όχι αναπτυξιακά αντιδοτική, αντιστρόφως μας πάει στον πάτο. Θεωρώ ότι η αντίδρασή μας να είναι οξία και όχι στο επίπεδο της φιλολογικής απάντησης, αλλά σε επίπεδο επιχειρημάτων όπως έχουν αναλύσει οι υπάλληλοι της Τίνου και εμείς να κάνουμε το ίδιο, πατώντας πραγματικά στην ιδιαιτερότητα, γιατί αυτό είναι το μοναδικό σημείο που έχουμε. Και θεωρώ ότι εμείς πρέπει να πάμε εκθετικά διεκδικώντας η εφορία να γίνει άλφα, παίρνοντας και τις ευθύνες και άλλες ισότητες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διατήρηση σε αυτήν την εποχή. Ή θα μιλάμε για ανάπτυξη ή για κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι η διατήρησή μας είναι για ανάπτυξη, ακόμα και αν μπορούμε να την κάνουμε άλφα, δράσκεται το αν φαίνεται ουτοπικό, εμείς θα πρέπει να το ζητάμε. Αυτή την εποχή δυστυχώς, που τι όλα είναι σταθερά και τίποτα δεν στέκεται και όλα καταλαβαίνονται, εμείς πρέπει να πάμε δυναμικά και να διεκδικούμε αυτό που πραγματικά μας ανήκει. Αυτό που ανήκει στους ανθρώπους που δουλεύουν, αλλά και κυρίως αυτό που ανήκει στους ανθρώπους που εξυπηρετούν το κράτος μέσα από αυτή τη θέση. Γιατί ουσιαστικά φορολογικά λειτουργούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Άρα, οξία επίθεση εναντίον αυτής της λογικής, όχι κοινωνική, με τεκμηριωμένα κηρύγματα και αυτή η Επιτροπή να είναι η Μαρία, ο Κυριάκος, Τάκης και ο Θεσσάνης. Ο Κώστας Μαγουλάς είναι στην μια χαρά Επιτροπή. Να τεκμηριώσετε οξία κηρύγματα πάνω στα οποία θα μπορεί να καθίσει το κοινωνικό συμβούλιο και επιθετικά να προχωρήσει. Και για μένα πρέπει να πούμε, να ανεβεί κατηγορία και ας πάρουμε την τίμη, ας πάρουμε την καθεσιά. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική του πραγματοσύρου και να μην έρθει να εδώ. Δεν το κατανοώ. Δεν θέλω να το κατανοώ. Λοιπόν, αν αυτό θέλει ως επιχείρημα, εκτιμά η Επιτροπή, να πω ότι δεν το ζητήμα να δώσει στην κυρία. Όχι τι σημαίνει. Από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω πλέον με τι. Κύριε Μαγκάρη, είπαν εκτός σύρου ότι υπάρχει περίπτωση να είναι και ενάξου. Γιατί να είναι ενάξου και να μην είναι άνδρο. Όχι. Γιατί ακούστηκε και θα είναι ενάξου. Όλα τα άλλα γραφεία. Με μεταβατικό στάτου. Θα κάνω αυτά. Στο πρόσφατο που διάβασα, μιλάει μετά από 16 μήνες κλείσιμο. Δεν ξέρω αν διάβασα καλά. Κλείσιμο, πώς. Να δείτε λοιπόν ότι την άκρη θα παραμείνει. Σα το λέω. Εγώ δήμαρχε το άκουσα αυτό. Και τι θα το έλεγε θα παραμείνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μια ζωή. Τι το πω τώρα, τι θα πω. Το ζήτημα είναι λόγω νησιωτικότητα υπάρχει μια περίπτωση να παραμείνουν κάποιε συμφωνίε στα νησιά. Αν πατάξει αυτή η εξαίρεση, οι άνθρωποι θα έχουν στόχο να πάρουν. Πρώτο. Δεν θέλω. Το ζήτημα δεν είναι να γίνει μια επιτροπή για να βγάλει απόλυτο και να το στείλει σε οτιδήποτε άλλο υπεύθυνο, επειδή το έχει αντιμετωπίσει και σε άλλα ζητήματα, να μα γράψει ότι είναι μεγάλο. Δεν λέω να μην γίνει τότε. Προφανώ και να γίνει και να τεχνοριώνει. Οποιοδήποτε όμω φόρο που υπάρχει, στο οποίο προβάλλει το Δήμο και ο Δήμο αυτή τη στιγμή, είναι η προβολή προ τα έξω του νησιού.
και εννοώ από τέτοια υπουργεία παλιού, οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα. Άλλο σκάει ο φίλο μου στον Καβάλα στη Σύρο, δύο φορέ το βράδυ πρέπει να κάνω μπορεί και πήγε γιατί. Γιατί μιλήσαμε για το κύριο και δεν το κόψαμε και σε αυτόν τον κόσμο. Σου πω περισσότερα είναι γιατί το κόψαμε. Δύο φορέ το βράδυ πρέπει να κάνω. Γιατί πέρα για το Σύρο. Όλοι πραγματικοί κόσμοι, βέβαια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις όπου βρισκόμαστε και όπου μπορούμε, εσείς δηλαδή, το προσπαθείτε και προβάλλετε την πρέπει να προβάλλετε εσείς, πρέπει να φωνάξετε και να μετρήσετε. Σε συνεργασία με τον ίδιο χρόνο που έχουν τα νησιά. Θα το βάλω στο όνομα, δεν ξέρω. Πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα πρέπει για την δράση
καθένας που ακούσε τον Γιάννη τον Πούλο στο Γιάννη στο Γιάννη, έφτασε το να λέει ότι κάθε 10 απολύσεις θα γίνεται μία πρόσβαση. Αυτό το περίπτωση λοιπόν της πράξης, τόσο των εγκληματιών, όσο των ανθρώπων πληθών, πρέπει να τελειώνει, αλλά πρέπει να τελειώνει αντιμετωπίζοντας εχθρικά, εχθρικά την κυβέρνηση σαν κανονική κυβέρνηση. Άλλη λύση δεν πρόκειται να υπάρξει. Τα απλά έργα δεν θα κάνουν τίποτα. Οι αρχές μας πρέπει να είναι κανένα και ιδιαίτερα στην ίδια στο δύο θέμα. Και στο Δημήτριο και στην Κοινοβουλία. Και καλό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την αντίδραση. Θα μπορέσετε να τους πάρουν σαν τους φίλους μου στο Δημήτριο. Μία κοινωνική μέρα την έδωσε στο Δημήτριο. Γιατί όμως μία κουβέντα μέσα στο Δημήτριο πρέπει να πω. Η κουβέντα που λέει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να κάνουν για τον Λίκιο στο Βατζίνο. Άρα, επειδή έχουν
μέλος του Δήμου. Ποιο περιβαλλοντολόγο με την Τουρκία. Μας δεν πανείτε στην Τουρκία. Η κυρία Στυλιανού, Δίνα, η οποία έχει πιο περιβάλλοντος, ή ο σύνδεος του Νικολά, ο οποίος έχει καθώς πιο περιβάλλοντος. Λοιπόν, εκπρόσωπο του Δήμου Νάνου Φραντζέσκο Παπαθανασίου, εκπρόσωπο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, θα πρέπει να ζητήσουμε ένα εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας ή του συλλόγου που λέει όπως πρέπει να ζητήσουμε ένα εκπρόσωπο από ένα εκπρόσωπο της διοίκησης της αρχής, του ανθρώπου που διατηρούν τις αρχές και ένα εκπρόσωπο του κοινοδόκου. Συμφωνείτε? Να μην πάρω ονόματα τώρα, δεν λέω όποιοι είναι εκπρόσωποι μαθητικοί. Επαγγελματισμός. Και να δούμε από τον αρχικό όμιλο του Πατσίκα. Μία αλλά πώς θα πέφτει, ορισμένα οι παρατηρήσεις. Μία είναι το κομμάτι για όλες. Αυτό θα είναι το αλήθεια ονόματα στις τρεις παραγγείλες. Γιατί κάθε παραγγείλη έχει δει κάθε χαρακτηριστικά, δεν θα έχει νοικιάσει την οποία θα είναι ήδη η όλη. Όχι έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την συγκρότηση.
χώρα για πολλού λόγου, αλλά είναι προβληματικό και για την προσθήκη του νέου κτηρίου που πρέπει να ανοίγει. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια διαμόρφωση του χώρου, η οποιαδήποτε διασκευή, οποιαδήποτε κατεδάφιση, οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνει εφόσον βέβαια, και είναι προαπαιτούμενο τη απόφαση που μα απόψε, εφόσον οριμάσουν οι έργες και εφόσον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο. Δεν διανοείται κανεί, φαντάζομαι, ότι θα φανιστεί κάποιο κομμάτι του σχολείου. Είναι να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το έργο. Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε από το Γενικό Συμβούλιο με πολιτική απόφαση να πει ότι εμεί θα κάνουμε οποιασδήποτε απαιτούμενε διασκευέ στον χώρο. Όποιες διασκευές προκύψουν από τις ανάγκες της μελέτης, έτσι ώστε να εγκριθεί το κτηριολογικό πρόγραμμα από την Υπουργική Παιδείας. Αυτό. Αν συμφωνούμε σε αυτό, ομόφωνα, να πάμε στο δεύτερο σκέλος, είναι ίδιο. Για να κατατεθεί το κτηριολογικό πρόγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας, απαιτούνται πάρα πολλά. Ένα από αυτά είναι να συσταθεί μια επιτροπή για την θεμελιότητα του οικοπαίδου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται, ανήκει μάλλον η αρμοδιότητα πλέον από την περιφέρεια, έχει πάει στο Δήμο. Για να συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή, απαιτείται εκπρόσωπο πώ να τον αναπληρωθεί, εκπρόσωπο τη διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο πρόκειται η σχολή πρωτοβάθμια και αντίστοιχα δευτεροβάθμια με τον αναπληρωτή του. Επίση, απαιτείται από την περιφέρεια και το Τμήμα Υγείας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του, εκπρόσωπος του Δήμου επίσης τον αναπληρωτή, δεν θέλω να προσεχάσει κάτι, και εκπρόσωπος της εφορίας που βρίσκεται εδώ. Εμείς έχουμε προβεί ήδη στα αναγκαία έδαφα και στις αναγκαίες επαφές, μας έχουν απαντήσει όλοι εκτός από τον ΟΣ. Θεωρούμε στη συγκρότηση της επιτροπής ότι συγκροτείται με το μέρος που θα ορίσει ως τακτικό και αναπληρωματικό. Για τους υπόλοιπους και για τα πρακτικά είναι από τη Δόρη Άγγλου, ως μέλος συμμετέχει η κυρία Σαπουνά Αναστασία του Διοχείου, αναπληρώτρια τον Δημητράκη Μαρία του Αλεξάνδρου. Από το Τμήμα Υγείας της Περιφέρειας, τακτικό μέλος ο κ. Παναγιώτης Βαφτής, εγώ τη δημόσια υγεία και καταθμό Α, και αναπληρώτρια η κυρία Κασερίνα Μπουζένη, ορίζεται ως τακτικό μέλος η διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Λασκάρη Ειρήνη, με αναπληρώτρια την ομιλούσα από το Δήμο Μαργαρίτα. Και μένει να ορίσουμε από το Δήμο να την πρόσωπο δήμαρχε, που προτείνουμε τον Γιάννη Λοπούλου προς τακτικό μέλος και την κυρία Βασιλοπούλου ως αναπληρωματικό. Και φυσικά το ΝΟΣ, όποιον μας προτείνει ο ΝΟΣ, και επειδή δεν έχουμε λόγο, θα συμφωνούμε. Συγγνώμη λίγο με μισό λεπτό, δεν προλαβαίνω ότι στη μελέτη που πρόκειται να γίνει με το δημοτικό σχολείο, απλά θα αναφέρετε εσείς. Αυτό που πρόκειται, που προτείνεται να γίνει στο κτηριολογικό πρόγραμμα είναι το πρώτο έτος της δασκαλίας, τρία εργαστήρια, νέοι χώροι διοίκησης, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών κτήσεων, χώρο σφαγητού και κουζίνας και
ξέρετε, ένα κατάστημα από εσά διασφαλίζεται αμέσως μετά από κανονικά είτε αυτοκίνητα είτε απομείνει τη αστυνομία. Αν ένα κατάστημα έχει άδεια και έχει τέτοιε κινήσει για διάφορου λόγου, είμαστε προηγούμενοι να διασφαλίσουμε αμέσως. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι για δύο καταστήματα που μπορούν να διασφαλίσουν και πρέπει να φτιάξουν μια δημοσίευση. Το προτείνω ότι το κίνημα είναι από τον εκάστοτε αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο το διευθυντή του πάντων εξόδου κ. Κώστα Κλάρα και τον κύριο Βαγκίσκο Λεφρέζη που είναι επίσης υπάλληλος του Δήμου. Και βγάζω κάτι δήμαρχο, τρεις δηλαδή. Αυτά έχω να πω.
Όσο λέτε για τον Ολυμπιακό Σύλλογο του κ. Παύλου, εκκλήσει στην τηλεφωνική συνδυά την κοινωνία μέρα, μου νάζω σε ένα αυτοκίνητο τουριστικό, γιατί απαγορεύεται του νόμου το που θέλω να κάνει κορμές μόνο όταν δεν υπάρχει τουριστικό αυτοκίνητο, και μου έθεσε τα δρομολόγια που έπρεπε να του κάνω. Έβγαιναν 900 ευρώ, εκτός και όλο αυτό το ζήτημα γίνεται και δεν το ανάφερε μέσα, για τα προμάχια και το γνωρίζετε πολύ καλά. Εκεί μου λέει ότι την ημέρα που ήταν να μεταβεί στην Άνδρο, τον μετέφερε το τουριστικό γραφείο του κ. Μαρούλη Σεραφίνα, το οποίο είχε κανονίσει με 900 ευρώ να έρθει και στην Άνδρο. Και όταν λοιπόν τελευταία στιγμή ο κ. Παύλου είχε ανακοινώσει στους ορειβάτες ότι το μοναδικό δρομολόγιο έπρεπε να γίνει πίσω στην Παναγία την Δρομακιανή, του είπε ο κ. Μπαρούλης ότι εγώ βάσει του χάρτη δεν μπορώ να εκτελέσω το δρομολόγιο αυτό. Δεν υπάρχει από νομιμηχανικό της νομαρχίας, τώρα την συμπεριφέρεια, ότι θα υπάρξει μέρος και ευκαιρία να περάσει το αυτοκίνητο. Έρχεται την παραμονή όταν ήταν να έρθει και μετά την τηλέφωνο και μου λέει ο κ. Μπαρούλης δεν μπορεί να έρθει στην Άνδρα και θέλω να του μιλήσει το αυτοκίνητο. Πήρε τον κύριο Ματζόρο στο τηλέφωνο και του είπε ο κύριο Ματζόρο ότι εγώ θα πάω το σύλλογο τη χώρα και δεν μπορώ να σα εξυπηρετήσω. Έρχεται σε μένα στο τηλέφωνο και μου λέει κύριε Μανούσο, θα πηγαίνω μέσω του Γιώργου του Πατήρη. Πάτε μαρτυρία. Και μου λέει, σα παρακαλώ, θέλω να μεταβώ σε ένα άλλο τρει μέρε. Του λέω τα χρήματα εκτό στην Τρομακιανή είναι 650 ευρώ. Μου λέει δεν γίνεται, δεν έχει ο κόσμο, του λέω 500. Και του λέω, εάν όπω παλιά είχαμε τα δύο με 40 αυτοκίνητο στην Τρομαχιαλή, είναι ο δρόμο από τα υπάρχια βατό, εγώ ο ίδιο θα το κάνω δωρεάν. Το βράδυ λοιπόν τη ίδια μέρα, παίρνω από το 4, την προηγούμενη μέρα, παίρνω το 4-4 και πάω στο Πόσα του Ζιώτη και του λέω και το Πόσα μου λέει το αυτοκίνητο από κάτω, αυτό που δεν έχει ανάρτηση, δεν γίνεται να περάσει από την πίσω μεριά. Πάω με το 4-4, όντω λοιπόν κοιτάζω ότι το αυτοκίνητο όταν κατέβαινε κάτω και πηγαίνει από το μενικό, δεν είναι σιγά. Ρωτώ λοιπόν το Κώστα και του λέω από τα σταυριά που γίνεται, μου λέει ο δρόμος περνάει είναι καλός, αλλά είναι όλος στόχο. Του λέω του κύριου Παύλου, το πέρα πήρα στα μου λέει πόσο δεν μπορείς να σας μεταφέρω από τον κύριο Παύλου. Εγώ δεν μπορώ να το πάω τα αυτοκίνητα στον Τρομακιανή. Εγώ προσωπικά θα το πήγα και θα ξέρω να το λέω. Φτάνει λοιπόν στο κάτω, φωνάζει τον Γιώργο του Πατή, έρχεται ο Γιώργο του Πατή εκεί, του λέω κοιτάξτε κύριε Παύλου, εγώ με το τουριστικό αυτοκίνητο το 40 σε μέτρα 10 μπορώ να σας εξυπηρετήσω εκτός στο μέρος αυτό. Θα σας πάω μέχρι την πίσω δαγιά, γιατί θα δω κάτω το αυτοκίνητο και θα πάτε στην Τρομακιανή αντί να πάτε στο πόρτι. Κάπου είναι έξω για το μονοπάτι, δεν μπορώ ό,τι άλλο θέλω να σας κάνω. Και γυρίζει και λέει του πατή, εγώ δεν πληρώνω τη μεταφορά του τουριστικού λεωφορείου μέχρι τον υπορικό χώρα και το μεταφέρει το δικό μου τουριστικό κάτω στο υποδρόμιο το παλιό και τον αφήνει. Και από εκεί και πέρα ούτε ξαναδιαφέρθηκε, ούτε να με εξοφλήσει, ούτε και να μου πει ότι ούτε σε εσά στην αναφορά, δεν του συμφέρει τον κύριο αυτό, ούτε πήγε να πληρώσει, δεν πειράζει, θα κάνουμε δώρο στον Ρωματικό Σύλλογο. Και δεν αναφέρει καθόλου μέσα στην Τρομακιανή, όλη η μανούρα ήταν για το μοναστήρι αυτό, στην Εκκλησία. Από εκεί και πέρα, λέει ο κύριο Σαμούλη, επειδή είναι γείτονα, και είναι λίγα χρόνια που έχει έρθει στο νησί, ότι εκεί δεν σε συμφέρει κανένα κύριο Σαμούλη, και σε παρακαλώ πολύ. Τα αυτοκίνητα 14 και δεν έχετε δει τη διαθήκη που έχει κάνει ο Παλαινότας Ευρύκος. Από τα 14 αυτοκίνητα παρκάρουν τα 4. Παλιά, πριν ανοίξει εδώ που είναι δεξιά μου ο κύριο Τριβή μας, όντως αλλάζαμε λάστιχα βράδυ. Για πέστε μου τώρα αυτόν τον καιρό, πότε έχει αλλάχθει λάστιχο και πότε έχει γίνει κύριε Σαμόνι, να σου στάσω. Αλλά επειδή σε συγκερνάτε από συνεργείο και θέλετε να ηρεμήσετε από τις 7 η ώρα το βράδυ, εμένα μετά τις 8.30 δεν μείνει κανένα αυτοκίνητο μέσα στο πέρα. Και λυπούμε πολύ που είσαι επαγγελματίας και θα το πιώσω. Ότι έχει γίνει ένα μαξουστάσιο. Πέστε μου εδώ, μαρτυρία ως νόημα, πότε έχει αλλαχθεί λάστιχο εκτός από τον κύριο του Δήμου. Πότε, όταν ήταν, ότι σε παρακαλώ το λέει. Όταν ήταν, σε παρακαλώ κύριε Σαμόνι. Όταν ήταν ο Μαριανός, το φταίνε να είναι το συγγνώμη κύριε Αφεντρή. Όταν
καμία περίπτωση. Ούτε για μέσα, ούτε για τα σέρμα. Δεν πίσω υπάρχει. Γιατί κάποιοι είναι το πέρα του βράδυ σου. Όλα τα παιδιά μου δεν πήγαινε. Βράδυ. Δεν έχει σημασία να το πέρα. Πότε πέρα. Δεν έχει σημασία να το πέρα. Πότε πέρα. Δεν έχω το πέρα. Από τον καιρό, από τον καιρό, από τον καιρό σε βράδυ που μας αφήνει με τα εκρηκτικά. Ο Παναγιώτη, ένα λίγο κύριε Θεοδόμου, γιατί δεν τα ξέρω. Δεν είναι δυο λεπτά. Όχι πρόκειται για μια προσωπική αφήση, μόνο για την αστάση. Δεν πρόκειται για μια προσωπική αφήση. Η εισήγηση του κύριου Σαμούλη είναι στην κοινότητα, την εθνική κοινότητα, την εθνική κοινότητα ομόφωνα, έκανε μια εισήγηση. Υπάρχει μια παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ληστικό πληροφορία, η οποία δεν τελείωσε ποτέ, το σημείωμα αυτό, και τώρα μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο έτοιμα τη κοινότητα να πάρει μια νέα απόφαση. Με την πρώτη τη πόρτα του Δημοτικού. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, μπορεί να έχετε αυτό το χρόνο, η σύνδεση μπορεί να το κάνει. Κάνε αποφάσει χωρί το αντικάθετο το θέλει. Για να σε πω πότε στείλαμε ένα έγγραφο στο θέλει. Και γιατί ο κ. Σπάρου δεν γνωρίζει ο κ. Μινό, δεν είπε μέσα ότι γιατί άστο ο κ. Μινό δεν είναι θέμα ο Παπί. Η κανονιστική διάταξη με την κυκλοφορία. Δημήτρη, η κανονιστική διάταξη για την κυκλοφορία που έχει κάνει ο προηγούμενο δημόσιο ομόφωνα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ποια? Αυτή που είχαμε βάλει για τέσσερα χρόνια. Ναι, πότε είναι. Η μόνη μου επαφή με τα χρέη είναι
Από το σπίτι μου να έρθει στην ώρα, θα σα πει ότι θα ήθελα να σα πω λίγο πρέπει να κάνω. Για να κλείσω
είναι το θέμα, για να μην το πάρει καλησπέρα και εβδομάδε που είναι στο όλοι μα. Μέσα έξω από εδώ μέχρι τον παράδεισο, πόση ώρα κάνετε να μπείτε μέσα και να πούμε το καλοκαίρι. Εντάξει, τώρα είναι αλλά για να το κλείσουμε σαν θέμα, και εγώ να πω το εξή. Για να υπάρξει ίσω ένα συμβιβασμό, θα κάνω μια προσπάθεια. Εάν υπάρξει εφαρμογή τη απόφαση των τεσσάρων και δεσμευτεί και ο κ. Μαντού, ότι έχει να κάνει τα πράγματα. Τα ιδιοσά ή εμετέχνεται στο μηδέν. Ο Διός ο Μάχης, ο Διός ο Μάχης,
ο παρτίμος παρεστάμενος σε δημόσιο χώρο, κανείς δεν μπορεί να πάρει κάρα,
βάλαμε κάτω και ο χώρος φυλάσσεται, τη βάλαμε καμπέλες, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, που είναι να πάει ένας οδηγός με μια κοπέλα που δεν έκανε τον άνθρωπο. Είναι προσωπικό δεδομένο. Οι κάμερες απαγορεύονται. Λοιπόν, ένας μηδιοφύσης που θέλει να μου συγχάσει, θα είναι βαλμένος, το φυλάσσει και κάμερες στην άνθρωπο και έτσι αλλάζει. Ξεκινάει και πάει και παίρνει τον κόσμο από όπου είναι να τον πάρει και φεύγει. Εμείς παραχωρήσαμε τον χώρο εκεί για πάρκινγκ, όμως η διαχείριση της πλατείας δεν περιλαμβάνει πλέον πάρκινγκ. Δεν έχει θέση φορτηγού το πλεσμόνο σου, ο κάθος αίτηση σου κάνει για να κάτσει να ξεφορτώσει. Και πολλές φορές παρακαλά εμείς τη στην αστυνομία γιατί έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή να παρκάρει ο κάθος έχει απότομο σε σένα, να γυρίζεις και να γράφει το κάθος από την αστυνομία όταν τηλεφωνήσει για να πάει η αστυνομία εκεί. Να μην μπορεί να ξεφορτώσει, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε δύο θέσεις για πάρκινγκ ξεφορτώματος ευαίσθητων πολιόντων. Στο τέτοιο, απέναντι στο τέτοιο. Δεν μπορούσα να κάνουμε να δούμε τα λεωφορεία, δεν εντάξει πολλές φορές να τα κάνουμε. Αυτό λοιπόν που επιχειρείται με τα όπλα στην αντίθεση είναι η ρύθμιση της πληροφορίας στην πλατεία. Τονίζω όμως ότι δεν σημαίνει ότι θα πάνε να βάλουν άλλοι δύο ταχύδες στα φούρτα, τα αυτοκίνητά του, έτσι ώστε να κόβουν το γύρω-γύρω. Το γύρω-γύρω κοβόταν πολλές φορές από τα λεωφορεία, συν το αυτοκίνητο που καθόταν κάθετα στον κύκλο, κατακτήνας του κύκλου, από όλους τους ταχύδες. Και το βράδυ είναι αδύνατο να κάνει το γύρω του πλατεία. Βέβαια, πιάνει ένα τάποδο, πιθανώς θα είναι ένα τάποδο μπροστά, πιθανώς θα είναι ένα τάποδο από μέσα, που είναι βάση. Λοιπόν, θα συμφωνήσω το τι σημαίνει ότι το κτέλ να είναι σταθμός επιβίωσης, να μην είναι σταθμός πάλι, να θύγει ο λεωφορείο με τα ψάχνητα με την πόλη του Σόλου Δεν υπάρχει καθόλου.
στόμα μου να πω κάτι στον τον κράτο από όλα τα δεν το καταλαβαίνω για αυτό το δηλαδή να το πείσουμε. Πάμε να αλλάξουμε όλη τη ζωή του κανένα. Χωρί να έχουμε πείσει κανένα τίποτα και ποιο θα το λέω στα παιδιά μια εδώ πέρα ότι όταν φύγει ο Μανούσο και πάει να βάλει τον κομμάτι να δει τι άλλα θα γίνει τα μαγαζιά εκεί πάνω στην πλατεία εκεί που δεν φοβάται ο Μανούσο. Το πρόβλημα στην πλατεία δεν είναι ο Μανούσο. Τι είναι τα πράγματα. Δηλαδή και ο κύριος Μανούσης πιθανόν δεν τηρεί αυτό που θα έπρεπε και δεν είναι και οι μεγάλους επιβατές που θα προσπαθήσουμε σήμερα γιατί γενικώς στον δρόμο από την άποψή μου από τον Παράδεισο μέχρι και το ΚΤΕΛ υπάρχει πρόβλημα με τη διέλευση όλων των αυτοκινήτων. Αυτό είναι δεδομένο και απλό και το ζούμε κάθε μέρα. Εγώ πηγαίνω στην εφορία, δεν ξέρω πού να πεις το κινητό μου και δεν το δεύτερο, επίσης ότι φοβάμαι ότι για τυπικούς λόγους, για να μην παίρνουμε για αποφάσεις στον αέρα και πρόβλημα και τον πρώτο ματζάμπα, όλη αυτή η συζήτηση εντάσσεται στα πλαίσια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Όταν αλλάζουμε θέσεις πάρκινγκ, όταν αλλάζουμε θέσεις λεωφορείων και όλα αυτά τα πράγματα, ουσιαστικά για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη απόφαση, η οποία ισχύει, λέει ο νόμος, μέχρι να πάρθει καινούργια, η οποία καινούργια πρέπει να πάρθει μετά από την κυκλοφοριακή μελέτη. Άρα κάθε καινούργια μελέτη η οποία θα βαθύνει, εντάξει, έχω προποθέσει μου, δεν πειράζει. Θέσει κάτι που βεβαίω εντάσσεται στα πλαίσια τη υποχρεωτική μελέτη και μειώνεται το πλάτο του οτοστρώματο. Εντάξει, έχω πει η άποψή μου δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι η εξή. Γιατί να μην ανατεθεί μια υποχρεωτική μελέτη με τον παράδοσο μέχρι το χτε και να ρυθμιστεί όλο το κομμάτι του δρόμου. Όποιο πάει από το κίνητό του από την εφορία να φτάσει μέχρι το χτε που θέλει περίπου ένα τέταρτο και φτάνοντα το χτε πράγματι δεν μπορεί να γυρίσει. Πράγματι κάποιες φορές τα λεωφορεία είναι περισσότερα, πράγματι είναι παρκαρισμένα κάτω από τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης στην πλατεία. Αυτά είναι πράγματα που τα ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Άρα, αν λύσουμε έστω ένα κομμάτι του προβλήματος, έχουμε λύσει γενικά το πρόβλημα του κυκλοφοριακού της χώρας. Νομίζω ότι όλοι τους ζείτε κάθε μέρα. Ότι από το παράδεισο μέχρι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άρα, αν θέλουμε να βάλουμε μια τάξη στην πόλη, η άποψή μου είναι αυτή. Να αναδειχθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη να φάω όλο το μήνυμα. Δήμαρχε, να πω κάτι για να λίγο και... Λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη από καμιά κυκλοφοριακή μελέτη από τη δήμαρχη. Εγώ σου βγάζω την πιο άριστη κυκλοφοριακή μελέτη. Αν δεν υπάρξει επιχείρηση της εφαρμογής της, τι αδειάζει. Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι η μελέτη, είναι η επιτήρηση όλων των μέτρων. Και αν υπάρξει συγκεκριμένα βήματα που λέει ότι εδώ απογορεύεται υπάρχει και υπάρχει επιτήρηση, το ζήτημα είναι τα καλύτερα. Άρα το ζήτημα μας λοιπόν είναι, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει μελέτη προφανώς. Και αυτή η πρόταση η οποία κατά τα νόμια του Συμβουλίου είναι πολύ σωστή, περιλαμβάνει το εξής σκεπτικό. Ότι εδώ πέρα και προσέξτε, η ευθύνη του Μανούσου, ξέρετε ποια είναι, συγκρινείτε, είναι ότι δεν τήρησε το 4. Και το ξέρουμε όλοι ότι δεν το τήρησε το 4. Και τώρα μην λέμε μισόλογο, εγώ δεν ακριβόμαστε. Και ο ίδιος το ξέρει. Σας είπα κύριε Δημαρχέ. Άρα, δεν πειράζει. Και Παρασκευή. Δεν μιλήσει για σας. Ένα λεπτό, μα δεν ξέρετε τις γραμμές. Λοιπόν. Δευτέρα και Παρασκευή είναι ένα σύγκριτο παραγωγή. Να μιλήσει, άκουσα να μιλήσει καθόλου. Όχι, εντάξει. Ο Δημήτρης λοιπόν σήμερα ήρθε ακριβώς επειδή δεν τήρησε το 4. Και λέει το τοπικό συμβούλιο καλός, ούτε το ένα θα τηρήσει. Το ξέρουμε όλοι. Και αυτό που λέει ο Ηλίας έχει δίκιο. Το κύριο το χρώμα το φαγάκι δεν λέει. Δημήτρη, ξέρεις τι πληρώνουμε. Τη συμπεριφορά σου ως ιδιοκτήτη της πλατείας. Την αλήθεια ότι δεν θέλεις μέσα. Δεν είναι και τα αυτοκίνητα που είπα καθ' ένα παράδειγμα. Δεν είναι κιόλα. Το ζήτημα είναι το εξής. Πραγματικά δεν είναι επιτήρηση από τον παράδεισο να έρθει μέσα η χώρα και να μπορούν να περνάνε τα μπορεί να φτάσουν. Το θα πούμε μετά. Το έχουμε επιβίβαση με τον κρατό, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και το πρόβλημα κυμαίνεται σε δύο εποχές. Το καλοκαίρι που είναι οξύτατο και το χειμώνα που είναι δεύτερη κιόλα. Όταν έχουμε τα οδηγικά λεωφορεία, προφανώ και είναι Σεπτέμβριο. Τα πράγματα είναι λιγότερο ξημένα. Λέω λοιπόν ότι μην βάζουμε τα βάζουμε όλε τι γραμμέ. Η πρόταση του τοπικού συμβουλίου είναι σωστή και πρέπει να ψηφιστεί και να τηρηθεί και επίση να βρούμε.
μπορούμε και να βοηθήσουμε το ΚΤΕΠ μαζί είτε με την υπηρεσία δικιά μα είτε χώρο να μπορεί να κουβάει το λεωφορείο. Δεν θα κάνει να πετάξει. Δεν μπορεί να πετάξει μια δομή που έχει υπηρεσία. Λοιπόν, λέω το εξή. Πρέπει η πλατεία τη Αγία Λόγα να επιτηρηθεί ούτως ώστε να μπορεί κάτι το λεωφορείο να φορτώνει του ανθρώπου και να φύγει, ακόμα και δύο και τρία λεωφορεία. Αν πρέπει να φύγουν την ίδια στιγμή, πρέπει να φύγουν. Αλλά πρέπει αυτό να επιτηρηθεί με ένα μηχανισμό δικό μα. Είτε συμπληρωματικό, όπω είπαμε, τη αστυνομία, είτε με την ίδια αστυνομία πρέπει να κοινοποιήσουμε. Δυστυχώ, εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε και εμεί, ούτως ώστε να μπορούν να επιτηρήσουν το υπόλοιπο κομμάτι. Το βασικό πρόβλημα τη χώρα είναι αυτό ο άξονα. Από τον παράδεισο μέχρι και εκεί. Εκείνο. Το μοντέλο στο οποίο θα χτίσουμε την πόλη Ήλιον κάθε στιγμή πρέπει να φύγει η μπάρα όχι εκεί που είναι τώρα, αλλά εκεί που είναι ο σινεμάς, ο θερινός. Θα πρέπει να υπάρχει πάτη κάτω από το λύκειο σε χώρους που ήδη επιζητούμε να κάνουμε και ένα μικρό όχημα ηλεκτρικό, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα το έχουμε από δωρεά και να μπορεί να μεταφέρει τους ανθρώπους από κάτω μέσα στην πόλη. Ειδικά το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, το Πάσχα και σαν τις μέρες που είναι ο ψηλό χρόνο. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η πόλη της Ξάνθου από τα αυτοκίνητα. Γιατί κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης, είτε καθαριότητα, είτε ανάδειξη των κτηρίων, όπως είπε σήμερα ένας αρχιτέκτονας, αυτό το φοβερό κτηριακό απόθεμα, ακυρώνεται από την παρουσία των αυτοκινήτων. Πρέπει να το καταλάβετε. Και πρέπει να καταλάβει επίσης οι επαγγελματίες της χώρας ότι υπάρχουν γιατί υπάρχει αυτή η πλατεία. Και υπάρχουν γιατί υπάρχει αυτή η αγορά. Ο κόσμος έρχεται γιατί υπάρχει συγκεκριμένη αγορά και υπάρχει αυτός ο πρώτος πεζόδρομος. Άρα και αυτό πρέπει να διαμεταφεί ως κόρυνο φθαλμού. Λέω λοιπόν ότι πρέπει μαζί με τον Μανούσο να βρούμε τρόπο να τον βοηθήσουμε να βρει χώρο ο Μαντουσταστίου για να μπορέσει να βάλει τα τεχνικά του, να συντονιστούμε στους χώρους άφηξης και αναχώρησης. Δεν θα τιμωρήσει κανένας κανένα. Και απ' την άλλη, να είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την πόλη σιγά-σιγά. Προφανώς και θα χρειαστούμε τη βοήθεια, γιατί έχουμε ζητήσει τη βοήθεια ενός κοινωνιολόγου, ο οποίος έχει ετοιμάσει κάποιες ειδήσεις να φέρει. Όμως δεν είναι προαπαιτούμενο το να λέμε να περιμένουμε τη κοινωνιακή μελέτη, σημαίνει ότι περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ανοίξουμε το δρόμο. Εκτείνει το λεφτέρι, ότι έπρεπε να του φωνάξουμε και να το κάνουμε αν θες πιο σωστά. Απ' την άλλη όμως έφτασε το καλοκαίρι και δυστυχώς λόγω των σκουπιδιών και αυτό παρέμεινε πίσω. Δυστυχώς. Όπως και άλλα πολλά από την πραγματικότητα. Λέω λοιπόν ότι η συνεργασία με τον Δημήτρη, προφανώς είναι φίλος μου πολλά χρόνια, θέλω να πω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι και τα γιώτα εκεί δημιουργούν πρόβλημα. Επίσης αλήθεια. Όμως πληρώνει αυτή τη λογική που είναι από τα χρόνια. Και γιατί ανήκει άλλη συμπεριφορά και στάση, καθένα βάλει ήδη. Γιατί αν το 4 ήταν 4, δεν θα την κάνει. Και επίση κάτι άλλο που είναι. Θα ξυλώσει αύριο το πρωί τι κάμερε. Είναι παράδομε οι κάμερε. Δεν μα και βλέπουν κάτω μόνο τη μόρια του Αθηνικού. Οι κάμερε σε δημόσιο χώρο είναι απολύτω αδύνατο. Από να σε βρει. Τι βάλαμε γιατί δεν είναι διαφέρει. Ηλεκτρική. Απαγορεύεται να έχει όταν σου πάρει την περιουσία, όταν είναι ηλεκτρική. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ποιο δεν υπάρχει. Απαγορεύεται αρνητά. Άλλο αυτό, δεν είσαι τον ύπο το μανέτα την κοινότητα. Τώρα εσύ χάσαμε που έπρεπε. Και πληρώσαμε και 3.000 και τις βάλεις. Η πρόταση είναι να συμφωνήσουμε την πρόταση του Δικού Συμβουλίου να εφαρμοστεί κανονικά και να μιλήσουμε τον Δημήτρη, τον Μανούσο να βρούμε χώρο για τα λιγορία και να επιτηρήσουμε τη διαδικασία με την οποία θα μπορούμε να μπαίνουμε στους νεκρούς. Κύριε Κράτη. Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό συγγνώμη για να φύγω. Αν χρειαστεί να είναι περισσότερα, αν χρειαστεί να είναι περισσότερα, αν χρειαστεί να είναι περισσότερα εδώ, γιατί ταυτόχρονα σε αναχωρήσει, για προφανώ θα είναι. Ναι, ένα λεπτό. Τα αυτοκίνητα, κύριε Δήμαρχε, είναι 14 στιγμή. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ενώπιον εσάς και του Δημοτικού Συμβουλίου ανά πάσα στιγμή, γιατί ο κύριος Στρατής που κάνει τις ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία και λέει στον κύριο Μάινα τον υποδιοικητή, είναι 7 λεωφορεία του Μανούσου στο ΧΤΕΠ. Και έρχεται ο κύριος Μάινας κάτω με τον Ανδρέα τον τροχονόμο και βλέπουν αυτοκίνητα 3.
Συν τρία φορτηγά. Δεν μπορεί να λέει ότι θέλει κύριο από την ημέρα που θέλει. Λοιπόν, και ένα άλλο κύριο Δήμαρχε, γιατί εγώ δεν ήρθα για το θέμα του πάρκινγκ εδώ. Ήρθα για το θέμα του κύριου Παύλου. Λοιπόν, και ένα άλλο ότι από τη μέσα από την Ιδρύμα. Ναι. Πάρε σε μια πάντα στον Παύλο να την δώσω. Ναι, βέβαια. Και του Μαρούνι μια επιστολή του τουριστικού. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, από το βαγόνι λοιπόν, δεν το αναφέραμε αυτό καθόλου, μέχρι τον παράδεισο, ειδικά στο θέμα τη μεσαριά και κουμάνια, την αποχέτευση που έκανε αυτή η εταιρεία πια ήταν, και το ξέρετε όλοι γιατί περνάτε από εκεί, έχει κάτσει άσφαλτο όλοι καλό, που ακόμα δεν έχει έρθει ζέστη, έχουν βγει τα καπάκια τα σιδερένια, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρία αυτοκίνητα σε συνεργεία στην Αθήνα για ανάρτηση. Πώς να σταματήσω αυτό το φτερ που λένε. Που είναι ποιος όλους από εσάς εδώ δεν έχει δύο και τρία γεωτακτήρια και καλά κάνουν. Ο Πολιτάκος, ο δικηγόρος Ομοσπονδίας επί 42 χρόνια, μου λέει νησί εφοπλιστικό, είσαι πεθαμένος από εκεί. Λέω τι θα κάνω εγώ, συγγνώμη Δήμαρχε, τι θα κάνω εγώ όταν καθεδόνει η οδηγή δική μου από το γάδρο φορτωμένη, έχει κάσει τώρα η άσφαλτα από εκεί έχουμε και μπορείτε όλοι τα χέρια. Με το καπάκι να σκάει πάνω τον προσινό άξονα και να διαλάει. Δεν μπορώ να την. Δεν μπορώ να την αφήσω. Και δεσμεύω από ψηφιακό προηγούμενο για να φύγω να κάνετε αναπάσταση με οποιοδήποτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι όμως πήραμε τηλέφωνο την κυρία Ουρανία και λέμε 14 αυτοκίνητα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα ξέρει πώς αυτή είναι το λάβο του σχολείου αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεσμεύομαι λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ποτέ δεν με καλέσατε. Και στην προηγούμενη απόφαση που πήρε ο κύριο Βάγκουκα, δεν με φώναξε εκεί και μου πέρα εδώ ρε. Με συγχωρείς να μην πω τι. Τι γίνεται εδώ, τι θα κάνουμε. Βγάλαμε λοιπόν μια απόφαση που τη στείλανε, μου την κοινοποιεί ο κύριο Μπάλα προκαιρό και δεσμεύομαι για 4 αυτοκίνητα για να ξεπεριθώ 10 γραμμές. Κάνετε λοιπόν μία παραχώρηση να ελέγξετε το χώρο. Όντως έφερε άνθρωπο από την Αθήνα να μου ξεφρενάρει το μεταξά για να φύγει από εκεί και έχει δίκιο κύριε Καμούλης. Αλλά οι γραμμές είναι την ημέρα, ειδικά το καλοκαίρι, 18 δρομολόγια την ημέρα. Λοιπόν, όσο λοιπόν για τα 4 αυτοκίνητα δεσμεύω και από εκεί και πέρα όλοι σας να κάνετε έναν έλεγχο για να δείτε αν είναι εκεί 4 ή 3. Ή 7. Εγώ. Το δημάτιο μετά την ψώση. Είναι την παλιά απόφαση του Επιτραπής και μετά. Δεν πέρασε με τα κύρια με την άλλη, θα αλλάξω. Συγγνώμη, δεν είναι τέτοια. Μας έρθει το δημοτικό σας. Ο κύριος Μάρας έγραφε και λέει να κινηθούν αυστηρά με την αστυνομία. Τα 4 αυτοκίνητα και όλα. Ορίστε. Ναι, βέβαια το κλείσω. Σας είπα Δευτέρα και Παρασκευή. Είναι ένα επιπλέον. Μπορείς να λίγο εγώ υπόψη κύριο κομμάτι. Υπάρχει ένα έλεγχο, μία παράσταση, το πάτε να σε ελεγχώσει. Και αν είναι πέντε, τέλος.
Μέχρι την δημοσίευση του κοινοβουλίου του 2011, το 2006, οι Δήμοι δημοφιούνταν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς την προγραμματική μελέτη. Όλες λοιπόν οι αποφάσεις μέχρι το 2006, ορθώς πάρθηκαν χωρίς την προγραμματική μελέτη και είναι νόμιμο. Ό,τι αλλάζει μετά το 2006, μετά τη δημοσίευση του κώδικα που έγινε το καλοκαίρι του 2006, με βάση το άρθρο 186, αν σωστά το θυμάμαι, ευχαριστώ σας το πω, είναι υποχρεωτικό λοιπόν να γίνει η προγραμματική μελέτη. Επειδή περιμένουμε στο Κάμπριο, δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία αλλαγή στη μελέτη του 2000 στην απόφαση, γιατί δεν είχαμε κυκλοφορία εκεί. Στον παλί που κάναμε αλλαγή, κάναμε κυκλοφορία. Άρα, δεν μας μπερδεύει το ότι κατά το παρελθόν οι Δήμοι πέραν αποφάσεις χωρίς την κυκλοφοριακή μελέτη. Εγώ δεν είμαι κατάς κυκλοφοριακή μελέτη. Απλώς εγώ ενημερώνω απλά για το σημείο που έχω αποφασίσει. Η όποια αποφασίσει για τις θέσεις πάρκινγκ. Για τις θέσεις πάρκινγκ. Να τελειώσω πώς είναι. Αν δεν είναι ο Δήμος τι παρακολούν αυτή τη θέση πάρκινγκ. Σε αυτό το άλλο μόνιμα παράδειγμα που ζητάει ο Καΐς, ξέρω εγώ, Gracias.
γραφή που είναι την αναχώρησή του, πάρα πολύ κάπου και τρία από την αναχώρηση. Έτσι. Και θα φύγουν κανονικά στην ώρα. Και αυτό θα μπορεί να γίνει με την επιτύπηση όλη τη στάθμευση. Είναι συγκεκριμένο. Δεν γίνεται άλλη αναχώρηση. Λοιπόν. Ανέγινε ακόμα στη διάρκεια του κάτω μόνο
Κουσκούλιο παίρνει θέμα απλά για να δημιουργηθεί ένα κωδικό για το τέλο τη κοινωνία. Και βέβαια, επειδή για το τέλο, η ίδια μα προσπάθεια θα λέει ότι αυτά τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση. Έτσι και ο κοντάσιο πρώτα. Το μικρό θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των κοινωνιών που διαδικτύου έπρεπε ο ίντερνετ κλπ. Δηλαδή όλα αυτά τα ανταποκριτικά θα πάνε σε τέτοιου είδους ανταπόδοση. Αυτό είναι το ένα θέμα που αφορά τη διαφήμιση στο site. Το δεύτερο τέλος αφορά το 2% που είναι ανταποδοτικό επίπεδο υπολογισμού έργου για τις άδειες οικοδομών, το οποίο πηγαίνει τώρα στην ομαρχία, μέχρι τώρα κατατίθεται ακόμα από τους ανθρώπους που βγάζουν άδεια πάει στην περιφέρεια, γι' αυτό θα πρέπει να στείλουν την ανάλογη απόφαση να κατατίθεται στο Δήμο. Αυτό επειδή επίσης είναι ανταποδοτικό, προτείνω να πάει στα πεζοδρόμια και στις παιδικές γάρες κατά 50% και 50% όσο είναι, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, έτσι καθορίζεται από τον νόμο, αυτό το τέλος. Και το τρίτο αφορά το 50% των προστήμων αυθαιρετών που μέχρι σήμερα πάνε στην νομαρχία και στο κράτος, όσο αφορά την νομαρχία θα πηγαίνουν στο Δήμο, και όχι για τέλος, μπαίνει στο αποθηματικό του Δήμου, δεν έχει αποθηματικό χαρακτήρα και αντί να εισπράξει τα νομαρχία θα εισπράξει πλέον από τον Δήμο. Σε αυτό θα πάει η απόφαση της εταιρείας, στην τότε θα λέει ο πρωτόκολλος. Καταλάβατε, έχετε ερωτήσεις. Είναι τρία τέλη, τα δύο εισπράττονται ήδη για την ομαρχία, θα εισπράττονται για το Δήμο. Ο ανταποκριτικός χαρακτήρας του ενός μπορεί να καλυφθεί για τις παιδικές χαρές και τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, για την ποιότητα ζωής, έτσι κι αλλιώς ορίζεται αυτό. Και το άλλο 50% ετήτων αυθαιρέτων, των προστήμων αυθαιρέτων, πάει στο αποκριτικό του Δήμου. Το τέλος διαφήμισης πάλι είναι ανταποκριτικό. Το τέλος διαφήμισης τι είδες σε ποσό. Το τέλος διαφήμισης γιατί ποσό είδες ποσό. Μια απλή καταπόληση μόνο από τη μία με εφιστάμενη σελίδα που υπάρχει 30 ευρώ. Το χρόνο. Αν έχεις ένα πάνελ, το χρόνο. Ένα για ετήσια μιλάω, για αυτή καταπόληση. Αν έχεις να κάνεις μια ολοσχέδιο καταπόληση ή ένα πάνω στην αρχική σελίδα, σε μικρό είναι 600 ευρώ το έτος, σε μεσαίο 750, σε μεγάλο 800 ευρώ για την αρχική σελίδα. Οι συνηθισμένες καταχωρήσεις που κάνει ο νοσοκόμος είναι περίπου 120 ευρώ. Και εγώ πληρώνω αυτή, ας πούμε, για τον νέο. Τώρα που κυβερνούνται αυτά τα ποσά. Αυτό δεν πρέπει να το αναπάσουμε. Αυτό θα μου κάνει η οικονομική επιτροπή εδώ για να το μεταφέρει. Απλά εμείς βάζουμε κωδικό ως ανταποδοτικό τέλος και είναι τα έξοδα υπέρ των πεζοδρομιών και να πω κάτι. Να πω κάτι, κύριε Θεολόγου. Το πρώτο που μιλάμε για το ίντερνετ, έτσι, δεν πρέπει να το ονομάσετε τέλος. Αυτό πρέπει να εκδίδεται ένα δημοσιογραφικό αρχής υπηρεσιών. Έτσι, αυτό είναι το τέλος. Τέλος δεν υπάρχει. Το βιντεοφόρο ήταν 60 για τον κόρτη και 300 για την κόρτη άλλο. Επειδή τώρα είμαστε ένα εξή, να παραμείνει στο σώμα του Ιωσή. Να πάει καλό. Να πάει καλό. Να κάνω μια ερώτηση για το βιντεοφόρο και για επαγγελματίες και για οικίες. Εδώ θέλω να κάνω μια πρόταση για το σύστημα. Θέλω να κάνω μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κορφίου. Η πρότασή μου είναι ότι επειδή όσες οικίες ή καταστήματα είμαστε εντός και δύο πόλεως όρου Κορφίου, πιστέψτε πραγματικά ότι υποφέραμε γύρω στα 2,5 με 3 χρόνια
υπήρχε η πρόσβαση, θα ήθελα για ένα διάστημα, γιατί τελικά δεν λειτουργεί και η αποχέτευση. Θα ήθελα για ένα διάστημα αυτή η παροχή υπηρεσιών του ιδιοφόρου προς τις υγείες και τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που είναι εντός σχεδίου πόλεως χώρου να έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, μια μείωση της τάξης που θα αποφασίσουμε. Διότι να φανταστείτε ότι υπάρχουν εγκαταστήματα που αδειάζουν 3 φορές και 4 φορές το μήνα το καλοκαίρι. Συγχύνεται. Είπατε 100 σε όλους. Και κάτω από εσύ. Να υπάρχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, διότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων υπέφεραν και κάτι πρόβλημα. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι το πετρέλαιο υπάρχει και ξέρεις λίγο. Δηλαδή σκέψου ότι πρέπει να δει ένα αυτοκίνητο, σκέψου ότι πρέπει να δει ένα αυτοκίνητο να σου πάρει και να σου πάρει μια φορά. Έτσι, και να πληρώσεις για τα 10 και μετά 6 ευρώ. Τι πληρώνεις το πετρέλαιο, το λογικό τι. Το βιβλιοφόρο είναι στο δόθιο όμως. Ναι, αλλά ο βιβλιοφόρος λέει στο βιβλιοφόρο καταλληλό και ο βιβλιοφόρος καταλληλό έχει κάτσει και διέτερο. Μεγάλοι απολυτές, αναφέρονται δηλαδή ονόματα του
άλλη ένα κατάλογο πολλών θα έχουμε παρουσία δημοσιογράφων σε μεγάλο αριθμό, θα φιλοξενηθούν συνολικά γύρω στα 60 άτομα. Πρόκειται για μια εφημερίδα που θα προβάλλει το νησί με πολύ σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, που θα δείξει την καλή μας πλευρά, γιατί μέχρι σήμερα με τα σκουπίδια έχει φανεί μια κακή πλευρά. Θα δείξει ότι άνθρωπος έχει και διαχείριση και περιβάλλον και φροντίζει για αυτά. Και αυτή όλη η ιστορία θα περάσει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο με λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή μπαίνει ως έκκληση δαπάνης της τάξης των 10.000 ευρώ. Πώς έχω πάει τα 10. Vale, vale.
πόνο στο κεφάλι. Λοιπόν, οι μελέτες για την παράδοση τεχνική υπηρεσία μετά την ενοποίηση του Δήμου και την εγκατάσταση της περιφέρειας, οι τύπου τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Συνοστήτων παραδείγουν όλες τις μελέτες που έχουν ως επιλέγουσα υπηρεσία στον Δήμο τεχνική υπηρεσία. Αυτές είναι πάρα πολλές, με το στόχο της Άνω Γραμμίου, κατά κοινού απολόγου, αναπαράδοση τύπου τη διαμόρφωση των τυπικών εκδηλώσεων, το προγράμμα του Δήμου Κυριακού, εγκατάσταση της Ελλάδας κλπ. Είναι δηλαδή συνολικά 17 μελέτες, τις οποίες έχουν ως επιτρέπουσα υπηρεσία και τις οποίες θα στείλουν σε εμάς και τις αποδέχεται το Συμβούλιο για να είναι επιτρέπουσα υπηρεσία τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Υποθέτω θέμα, γιατί είναι σχετικά με κάτι διαδικασία και καμία ίσως.
η άποψη δική μου είναι ότι δεν πρέπει να πάμε σε ένα φαγείο του 1 ή του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, γιατί είναι δαπάνες μεγάλες και για την κατανάλωση που πήγαμε σήμερα δεν απαιτείται σε ένα φαγείο. Υπάρχει μια μέθοδος την οποία την προτείνει και το Υπουργείο. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω κάνει τα αντιμέτωπη τη σκέψη στην κυρία Μιλένα Βασιλοπάκη, την Υπουργό τη Ανάπτυξη. Είναι ένα σύστημα νομικό έπιπλης κατασκευής φαγείου. Από κάποιες πληροφορίες έχουμε ότι αυτό το κόστος δεν θα εκδοθεί πάνω από 350.000 ευρώ. Και πιστεύω ότι θεωρώ σαν μπροστά και ο κύριος Νόντας είναι εδώ απόψε, ο κύριος Βαβάκας μας είπε ότι η περιφέρεια θα βοηθήσει να είναι το πρώτο που θα κατασκευαστεί στις Κυκλάδες. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι στον επόμενο χρόνο ίσως να είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε ένα σφαγείο σύγχρονο, με κωδικό, που να μην έχουμε κανένα πρόβλημα να μας το λέει κανένας. Επίκειται έλεγχο μέσα στο καλοκαίρι τόσο από τον Ευρωγά ξανά στο νησί μας, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε, πολλοί θα ακούσατε μάλλον και προχθές τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκαταρίδη, που θα λέει ότι θα τοποθετηθεί επιτηρητή στο Υπουργείο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Επίσης υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια ιστορία ότι η Ελλάδα ενώ παράγει μόνο 10% του βόρειου κρέατος, εμείς παρουσιάζουμε να παράγουμε περισσότερο. Με φυσικά με ψευδεστοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι μας έχουν βάλει στόχο και θα ενταθούμε ελέγχη. Επίσης, λόγω ότι κάθε μήνα, κάθε τέλος του μήνα, περιμένει να ανανεώνει τις δύο άδειες φαγείων, τόσο της χώρας Άμπου, όσο και της χώρας, όσο και του πρώην δημιουργού σας. Αρχάς Μάρτη ήρθε επίσης στο νησί μας υπεύθυνος του Ευρωγάτ, την Ιατρός, έγινε μια ενημέρωση πάλι, τόσο στο Δήμαρχο, όσο και σε μένα που είμαι ορισμένος στο Δήμαρχο της υπεύθυνος φαγείων, και συνεχεία είναι μια ενημέρωση στο Φθινίατρο, στο γραφείο του Φθινίατρου, και την άλλη μέρα το απόγευμα έγινε κάλεσμα στους προπόλοιτες, το πρώην Δήμου κάτω στην αίθουσα. Εκεί παραδοσκόταν πιστεύω 80% τους προπόλοιτες, τους ενημέρωσε περί τίνος πρόκειται με τον Ευρωκά, ποια στοιχεία πρέπει να δίνει ο χρωμένος ο Δήμος να δίνει κάποιο μερινά από τον Ευρωκά και ποια στοιχεία πρέπει να δίνει οι προπόλοιτες. Σαν Δήμος δεν έχουμε τηρήσει στο άκρο αυτή την υποχρέωσή μας, διότι αν δεν το τηρήσουμε, ξέρετε θα δοθεί εντολή στον Δημοκράτη και δεν πρόκειται να μας ξαναδώσει τις άδειες. Το οποίο θα μας αντιρρώ για το τόπο μας. Φυσικά όμως έχουμε και προβλήματα πάρα πολλά με τα κτίρια των δύο σφαγείων. Και απόψε πρέπει να αποφασίσουμε τελικά, παίρνουμε ένα σφαγείο να λειτουργεί μέσα από το καινούριο ή θα τα πλήσουμε όπως έχει και με τον έλεγχο του ανθρώπινου στο τέλος 32. Εγώ με την έρευνα που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα, έχω δει ότι το Καβρίο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και επειδή έχει ένα του ότι το 1995 και ενταχθεί σε πρόγραμμα και πάλι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξυγχρονισμό, αυτό μας δίνει ένα πατάρισμα να το παλέψουμε. Η δε της χώρας, αυτή τη στιγμή, είναι σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Για να πεις ότι λες ότι άνθρωπο που συχνά να επισκευάσει, καταλαβαίνει ότι θέλει ένα κόστος τεράστιο. Όταν ακόμα η σκεπή του, λόγω προφανώς του παίρνει εργασίες από την ταράτσα, έχουν πει κομμάτια από εδώ, έχουν πέσει και πέντε σίδερα. Δηλαδή ακόμα και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί, η ασφάλειά του δεν είναι τόσο σίγουρη. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι για να μπορούμε να έχουμε ένα σφαγείο να λειτουργήσει στο νησί μας μέχρι να γίνει με καινούριο, προτείνω να λειτουργήσει του Γαβρίου με την υποχρέωση δική μας να το συντηρούμε και να το έχουμε σε μια καθαρή εμφάνιση. Να επισκευαστεί ο άμεσο καυστήρα, διότι έχει προβλήματα λόγω των ετών και είναι πάνω από 10 χρόνια. Και τη χώρα τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι δυσκολία. Είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Δηλαδή, αν έρθει, και μάλιστα αυτή τη μέρα που και έρθει ο κτηρία του Ευρωκά, έκανε επίσκεψη και στα δύο σφαγεία, παρουσία του Ευρωπόλου που είπε αυτό που είδα είναι του Γαβρίου σε κάθε κατάσταση. Δεν μπορεί να έχετε δύο, το ένα να είναι σε άδεια κατάσταση και το άλλο να είναι σε μέτρη. Πρέπει ένα να συντηρήσετε.
Αυτό το δούμε στην πορεία, γιατί μπορεί να χρειαστεί καυστήρα, εργασία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρει ο Πολίτη, νομίζω ότι είναι μέρα στην Ελλάδα. Ότι δεν μπορούν πια τα κόκαλα να τα φτάνουν στι πλευρέ. Πρέπει να γίνεται κάψη. Και μήπω πρέπει να βρούμε ένα καυστήρα μεγαλύτερο και τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί διαφορετικά με την υπόψη ότι τα πρόσωπα διανύουν μια εποχή που δεν διηγούμε εμεί μόνο εδώ, αλλά διηγούν κι άλλοι. Δεν κάνει ο Σαββατιάς ο έπαφος του θέματος. Αυτή η διαταγή με τα κόμματα έχει έρθει πριν χρόνια. Το 95 που πήρατε λεφτά για τα σφαγεία του Δαρδίου, γιατί κάποτε έχει ξαναλάβει για παράξενο. Τι κάνατε. Κάνατε κάτι. Έπρεπε να έχετε κλείσει από χρόνια, μπας και γινόταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει έρθει εσύ αδέσου. Είδα τα κλείσα και τα δύο για να γίνει κάτι τώρα άμεσα, είδα να γίνει ποτέ τίποτα. Από τον καιρό που ήταν ο σχολεμένος ο πληρός δήμαρχος του πατέρα του Γιάννη, μας πήγε για σφαγεία. Ήμουν 15 χρονών, ποτέ μπορεί να πω σε σύνταξη και σφαγεία δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν έχετε έρθει ποτέ ούτε στο ένα σφαγείο ούτε στο άλλο να δείτε πώς δουλεύουμε. Με ποιες συνθήκες δουλεύουμε. Πάρα πολλές σφαγείες τα βλέπουμε. Ναι, με ποιες συνθήκες δουλεύουμε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι για το εργά. Τι θα εισπράξει, τι θα δώσει. Και μας παίρνετε τηλέφωνο. Δεν είναι εργά, είναι λογά. Μας παίρνετε τηλέφωνο εμάς και μας λέτε να σας ενημερώσουμε εμείς. Πηγαίνετε στον πινιέτο μετά από κάθε σφαγή καταγράφει και παίρνετε τα στοιχεία. Κερδί, γιατί να βγείτε εμάς. Δεν έχετε κάνει τίποτα για τα σφαγεία της άλλης όλα αυτά τα χρόνια. Είσαστε υπεύθυνοι, όλοι. Και ο κύριος δήμαρχος, ο προηγούμενος, για τα σφαγεία του Γαβρίου. Εγώ, να τα κλείστε τη χώρα, όπως λέτε. Φεύγω από το χώρο, γιατί στη χώρα πάω και στον κάτω, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργεί κανένα σωστά. Λειτουργούν με άθλιες συνθήκες. Και ας πει κάποιος ότι λέω το αντίθετο. Κύριε Δαβολέο, δεν τα παίρνουν τα στοιχεία όλα από το ταινίατρο. Από το ταινίατρο παίρνουν μόνο την άδεια διακίνησης φαγής. Και από το στήριο τώρα σας ενημέρωσε και ο ταινίατρος, πριν δύο μέρες είστε και άλλη εγκύκλειος, που θέλει επέκτη δήλωση τώρα για να διακίνησει τα ζώα. Δεύτερο, για να σας παίρνουν και σας ενοχλούμε, για να μας δώσετε τον αριθμό τιμολογίου που κανονικά ο νόμος λέει ότι την ώρα που πρέπει να έχει είτε δύο αποστολής ή τιμολόγηση. Διότι ο ΕΛΟΓΑ, εάν καθυστερήσει μία μέρα παραπάνω να δώσει τα στοιχεία, κατευθείαν μας παίρνουν τηλέφωνο και φωνάζουν. Διότι εάν δεν τηρούμε κάτι του κανονισμού, σίγουρα δεν θα μας ανανεώσουν τις άδειες τέλος του μήνα. Αυτό το καταλάβετε. Και λυπάμαι, διότι την ημέρα που ήρθε ο κτηνίατρος του ΕΛΟΓΑ και μίλησε σε όλους, μάλιστα ήταν ο αδερφός σας, ο Σταύρος, δεν είπε τίποτα. Μέχρι στη συνέχεια, όταν προσπαθήσαμε να παίρνουμε τα στοιχεία από τους τροπόλεντες, τις πρώτες μέρες άκουσα αρκετά από πολλούς. Δυστυχώς, τελευταία, έχει μείνει ένας που βρίσκει μόνο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέψεις εδώ. Έτσι. Το ένα σκέλος είναι τι κάνουμε με το καινούριο σφαγείο, που αυτό είναι το βασικό επόμενο άλλο, θα κάνω. Και το δεύτερο είναι τι θα κάνουμε με το σφαγείο σου αυτό. Και τα σφαγεία του Καβρίου, βέβαια. Όσον αφορά το σφαγείο του Σάββατο το νέο, είμαστε τελειωμένοι απολύτως από μελέτες. Είχε και ο κ. Αθανασίου προηγουμένως ότι έγινε ένα προπολογισμό περίπου 1.300.000. Ήδη ψάχνουμε πρόγραμμα για να το εντάξουμε και έχουμε δηλαδή και τέτοια δημοκράτηση από τα πάντα. Περιβαλλοντικά, ό,τι χρειάζεται για να οριμάσουμε τα πράγματα στις μελέτες. Έχουμε οικόπεδο, όμως υπάρχουν τα εξής αντικειμενικά στοιχεία. Το ένα ζήτημα είναι ότι κάθε πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση έχει 50% συμμετοχή. Άρα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ψάχνουμε μετά την έκπτωση για περίπου 500-600.000 για να βάλει δήμους και να υλοποιήσει το σφαγείο. Υπάρχουν, κάνουμε μια προσπάθεια να το εντάξουμε στο ειδικό πρόγραμμα. Δυστυχώς το ειδικό πρόγραμμα ακόμα είναι δοχείο κενό. Δεν έχει ακόμα έρθει. Είναι αλήθεια ότι την περασμένη, πριν από μερικές μέρες, είχαμε πάρει την ενημέρωση ότι μπορούν αυτά τα κόμματα της σφαγεία της Νορβηγίας να μπορούν να το κάνουν. Στην κουβέντα λοιπόν που κάναμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πολύ γρήγορα ξέρω τον πρωτογενή τομέα, τον κύριο Παπάκα, υπόθηκε αυτή η πρόταση που είπε πριν ο κ. Αθανασίου,
ότι θα μπορούσαμε με 350.000 ευρώ να έχουμε ένα τέτοιο σχάδιο το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού και να τοποθετηθεί στον ίδιο αδειοδοτημένο χώρο μαζί με τις συνοδές καταστάσεις του. Αν μιλάμε για ένα τέτοιο κόστος, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πέσει στο μισό της συμμετοχής του. Και ένα τέτοιο κόστος πιστεύω ότι είναι αντιμετωπίσιμο εδώ και τώρα που δεν είναι. Παρόλο που δεσμεύτηκε ότι η περιφέρεια μπορεί να χρηματοδοτήσει από λίγο αυτή την ιστορία. Αλλά το πρώτο ερώτημα που έχει στο Σχολείο είναι αν εμείς εντάσσουμε σε κάποιο έργο όπως σε κάποιο πρόγραμμα όπως το μέτρο του Καλατζή το σφαγείο που είναι έτοιμο και απολύτως από μελέτες αλλά ψάχνοντας για 600-700.000 ή σπρώχνουμε τη διαδικασία με την οποία θα πρέπει να πάμε με το κοντέινερ. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είμαστε έχουμε απολύτως όλες τις συγκρίσεις. Όσον αφορά το βιολογικό του σφαγείου είναι ήδη εγκεκριμένο. Όσον αφορά την αποτέφρωση είναι επίσης συνοδόρευο του σφαγείου και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις είναι οτιδήποτε αφορά την Κοινική Μονάδα. Το καλό με την Κοινική Μονάδα πέρα από το αρχικό κόστος κτίσης είναι ότι έχει πολύ μικρό κοινικό κόστος. Δηλαδή σκεφτείτε θα φτιάξουμε ένα κτίριο, θα φτιάξουμε μετά καινούργιες εγκαταστάσεις και αυτό το πράγμα θα αφρίσει ένα κόστος για το Δήμο σημαντικό δυστυχώς. Και ξέρετε τα σφαγεία είναι μια σημειωμόνως δράση όπου έχουν γίνει την αυτοδιοίκηση, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παρά να τα κάνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τροποδοτική προβλήμα. Γιατί εύκολο είναι να λέμε ότι θα αρχίσουν τα σφαγεία, το επόμενο πράγμα που θα γίνει είναι ότι θα ξηλωθεί κάθε ελάχιστη παραγωγή κρέατος του νησί μας. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι ότι πρέπει να διερευνήσουμε και τη μία και την άλλη και το άλλο ενδεχόμενο, δηλαδή και θα το εντάξουμε στο Καρτατζή ή στις κοινικές μονάδες, όσο μπορούμε γρηγορότερα, για να μπορέσει το τέλος να είναι τα σφαγεία στη λειτουργία. Το δεύτερο ζήτημα. Συμφωνώ και εγώ ότι τα σφαγεία τη χώρα είναι στην τραγική κατάσταση. Οι άνθρωποι εκεί πέρα κινδυνεύουν ήδη. Λειτουργούμε στην πόψη του Σεραφείου με παρατάσεις παλιές από το μάτι και τώρα παρατάσεις από την περιφέρεια. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα σφαγείο, όσο και κάποιος ταλαιπωρεί με αυτή την ιστορία, βελτιώνοντάς το σαν τα συγκεκριμένα ένα αναβάθμιση. Τα οποία θα πρέπει να μπορούν και τα σφαγεία και τώρα κτλ. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερες δαπάνες, γιατί αν η δαπάνη ξεπερνάει σε 100.000 και παραπάνω, για να το κάνουμε καλό σφαγείο πια, θα έχουμε πια αγγίξει το κόστος ενός καινούργιου σφαγείου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Άρα η πρόταση είναι να κλείσουμε τα σφαγεία εδώ, τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και στατικά και κληρονομικά και οτιδήποτε κατάσταση, να μπορέσουμε να βαθμίσουμε το σφαγείο της χώρας για να μας δώσει να δώσουμε μικρή χρονική ανάσα να μπορέσουμε να φτιάξουμε και δύο σφαγεία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Επίσης, έχουν δίκιο οι χρεοπόλες και η παραγωγή στο εξής, ότι υπάρχει μια σκληρή γραφειοκρατία όλους στο κεφάλι τους και απ' την άλλη η υποδομή που σπάζουν είναι τραγική. Αλήθεια, όταν δεν δισκάζει αυτό. Όμως η γραφειοκρατία που υφίστανται με λογά και δεν ξέρω τι άλλο, είναι μια γραφειοκρατία που έχει πληθεί από τα πάνη. Ούτε εμείς την εφευρήκαμε, πιστεύω ούτε καν δεν ξέρω κάτι Υπουργείο το ίδιο την έχει εφευρέσει. Είναι διρεκτίβες που λέγαμε παλιά, οδηγίες, ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την υγεία και αυτές οι οδηγίες πρέπει να εφαρμοστούν από τις χώρες μέλη. Δεν μας ρωτάει κανένας και λέει απλώς εφαρμόστες. Πραγματικά είναι σπαστικό να σπάσεις αυτές τις οδηγίες ταυτόχρονα πρέπει να έχεις ομολόγια και να ενημερώνεις. Είναι μια κατάσταση τραγική. Όμως δυστυχώς δεν την υπερβήκαμε εμείς. Και επίσης θα σας πω το εξής. Ένας επιπλέον λόγος ανάγκης είναι που πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία του σφαγείου είναι εξής. Ότι όταν έχουμε κανονική σφαγή, έχουμε νόμιμη σφαγή και πιστοποιημένο κρέας, πρώτα απ' όλα θα μπορούμε να διώξουμε τα μικρά ζώα με καλύτερες τιμές και με καλύτερο τρόπο και δεύτερο κάποια στιγμή και είναι έτοιμο αυτό και μην με συγχωρείτε γιατί σας το λέω, θα δημιουργηθούν αρκετές μονάδες πρωτογενείς για πιστοποιημένα καπνιστήρια και την παραγωγή ελαττικών. Είναι έτοιμος ο κόσμος, δεν είναι αυτό. Και επίσης, σε κάποια στιγμή, θα αναπτυχθεί και ο τομέας της παραγωγής πιστοποιημένου κρέατος.
η βασική ανάσα στον πρωτογενή τομέα του νησιού. Αυτή είναι η πρόταση που πρέπει να πάμε και προτείνω ότι σε περίπτωση που καθυστερήσει κάτω, στον επόμενο προϋπολογισμό να δει ως δαπάνη αυτόνομη ή να πάρουμε δάνειο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την κοινωνική σφαγή. Για να μετακινούμε στη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να παρέμβουμε. Επί του πρακτέου αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σφαγεία τα οποία δουλεύουν, εργάζονται περίπου με τις ίδιες προϋποθέσεις, περίπου στις ίδιες συνθήκες και υπό το ίδιο καθεστώς. Το σίγουρο είναι ότι το σφαγείο αυτό εδώ το μικρό της χώρας δεν είναι κατελάχιστο πακετικό για το Δήμο μέχρι στιγμής, καθότι συντηρείται στην πλειοψηφία από δικά μας έξοδα. Είμαστε ταμιακώς πολύ εντάξει προς το Δήμο. Η μόνη παροχή που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή προς το σφαγείο είναι το ρεύμα, το ηλεκτρικό που πληρώνει το τιμολόγιο του ρεύματος. Κατά τα άλλα και τον καθαριστή τον πληρώνουμε εμείς, κάτι που έξω δεν συμβαίνει καθόλου καν, δεν πληρώνεται καν καθαριστής. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με μικρές καταναλώσεις, με δύσκολες συνθήκες, δεν ζητήσαμε τίποτα, βοηθώντας ελάχιστες καταναλώσεις και ελάχιστους και μερικούς και μικρούς παραγωγούς. Προσπαθώντας να φύγουμε πιο πέρα τη στιγμή που δεν υπάρχει υποδομή στο σφαγείο του Γαβρίου. Είναι αδύνατο να μπορεί ένα άτομο, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις ατομικές, να μετακινήσει δύο αυτοκίνητα αναγκαστικά ζωάδικα και ψυγείο, να φορτώσει ζωάκια, να πάει στο Γάβριο, να τα σφάξει μόνος του, να γυρίσει πίσω το ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια να πάει με ψυγείο, να πάρει το κρέας να γυρίσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα σφαγεία δουλεύουν έτσι, αλλά έχουν μέσα σφάχτες, έχουν ψυγεία για να μπει το κρέας μόλις σφαχτεί και υπάρχει ο κτηνίατρος εκεί πέρα που θα τα επιθεωρήσει. Δεν γίνεται να τα κάνουμε εμείς όλα και να στηριχτεί η παραγωγή του νησιού. Εμείς κρατάμε μια παραγωγή του νησιού και όταν μπαίνουμε στο περίπτερο μέσα, ψάχνουμε να βρούμε και μπουκάλι σάριζα. Με δική μας θυσία προσπαθούμε να κρατήσουμε την όποια ελάχιστη, τον όποιο παππού έχει δύο κατσίκια, τέλος πάντων. Και η όθηση που γίνεται προς το σφαγείο του Γαβρίου αυτή τη στιγμή μας οδηγεί να πάμε στο ρέντι να φορτώσουμε, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο καθαρό, παρά να τραβάμε μια οδύσσια καθημερινής βάσης. Τη στιγμή λέω που το σφαγείο της χώρας δεν επιβαρύνει κατελάχιστον το Δήμο, κατά τα άλλα του είναι και κερδοφόρο στην ουσία. Και που ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης δεν έχει εκφράσει άποψη ότι πρέπει να κλειστεί ή πρέπει να κάνει ή πρέπει να δείξει. Νομίζω πως βάζει πλάτη για ώστε η τοπική παραγωγή όσο γίνεται να βοηθηθεί μέχρι να υπάρξει λύση. Και δεν νομίζω ότι εφόσον λέτε ότι θέλουμε ένα διάστημα ενός έτους, μισού, ενάμιση, δύο ετών, ότι είναι κατά ανάγκη τώρα να κλείσει το ένα σφαγείο τη στιγμή που είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα, δεν σας επιβαρύνομαι καθόλου. Το μόνο που έγινε ήταν πριν από 7 μήνες ένα φυσάρισμα στην ταράτσα για να μην μπαίνουν πολλά νερά. Ναι, για να μην μπαίνουν πολλά νερά. Η ανάπτυξη δηλαδή είναι να πάμε προς τα πίσω. Τώρα, μου λες ότι δεν μπορεί να πηγαίνει δύο χήματα. Αυτοί που πάνε με δύο χήματα, πώς πάνε με δύο χήματα. Εσύ, πάνε με δύο χήματα. Πάω στα 35 χιλιόμετρα. Πάω στα 35 χιλιόμετρα. Ο άλλος πώς θα πρέπει να καταλαβαίνει. Τις μέρες εκπλήσεις δεν είναι θέση από του σφαγείου του Γαβρίου να θέσει τον νόμο του σφαγείου. Το πάσα τη μεγάλη ομάδα πόσο σφαγείο θα πήγα, ξέρετε ένας. Και θα δει ως παιδιά. Και για από 800 μερίδες.
Και μετά ερχόμαστε και παίρνουμε τη δουλειά από του παγιού. Όλοι μπορούν
κάθε φορά αυτού που βρίσκονται στην άμυνα εδώ, κάθε πρωί με καταφέρνουν την ελεύθερη. Όταν εγώ, που είμαι από το κόρτι, φύγω από το κόρτι, όσο κάνω όσο όσο κοινά, και με την Τετάρτη να έχει μεταφύσει από την υπηρεσία τη Αθήνα, ποιο θα μου λέει να του ψυγεί που πρέπει να πει 3.000 ευρώ χρέα, αν σβήσει μια δεκτή του ρεύματο και δεν με το πει κανένα. Αυτή που παίρνει στο παγιό, δεν θα έχει στο παγιό ψυγεία και μπορεί να μορφωθεί αυτό το πρωί που πρέπει να πιάσει. Όχι. Τα δικά μας αξιλιά που λέγονται. Τα δικά μας αξιλιά που λέγονται. Τα δικά μας αξιλιά που λέγονται. Ο κ. μπορεί να βάλει ψυγεία στο σφαγείο του Γαβρίου, να βάλει σπάχτες, τράβλα, να πηγαίνουμε να σπάσουμε εκεί, να το παρατήσει ανοιχτό. Η δάλωση θα κλείσει τα δύο. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Η δάλωση θα φέρω εγώ την επιτροπή να κλείσει. Εγώ ίδιο που έχω όλα τα λεφτά μου, που έχει δουλέψει μου και τα παιδιά μου είναι εδώ, στον τόπο, στη δουλειά επάνω. Θα τα κλείσω εγώ ίδιο. Γιατί η κατάσταση είναι απαράδεκτη πλέον. Κύριε Φραντζέσκο. Με μισό, έτσι κατασκευές χωρίς καμία εγγυημία.
παροικία σε δύο σχεδιά. Δεν θα μας εκπληκθούν, σας το λέω, όλα θα περάσουν στην χρονική επιτροπή ό,τι θέλετε. Θα δύο καυτήρες δύο. Αλλά εκπληκθούν δεν είναι δηλαδή το ζήτημα μόνο του να έχουμε δύο γιατί είναι άλλα 10 χιλιόμετρα μακριά. Το θέμα είναι να έχουμε όσα έχουμε, ένα ή δύο, αλλά με ευθύνες και καθυστερήσεις. Και ξέρετε ότι οφείλεται με το ζόρι που γράφει εδώ και τώρα, ως τώρα, επειδή δεν θέλει να στήσει, αν είχε μόνο η κλησιακή λογική, ότι είναι προς να έχει κλείσει ο λάθος. Απλά επειδή βλέπει και την ανθρώπινη και την κατάσταση και τώρα, μια και τις χρόνια και για να μην βλέπετε. Αλλιώς δεν ισχύει τίποτα. Αν έρθει έλεγχος, θα προκλήσει. Η πρόταση να κλείσει ένα σφαγείο είναι για να γίνει το άλλο αξιόπιστο. Και όλη η χρηματοδότηση θα γίνει από το Δήμο, στον βαθμό που είναι προεκτήμη μου φέρετε, για να το κάνω 200.000 ευρώ για να εξυγχρονίσουμε, αλλά ένα πρόγραμμα της τάξης των 20-30.000 μπορούμε να το καλύψουμε και σήμερα. Αν αυτό σας καλύπτει, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, φέρετε τότε το αποφασίσει το Συμβούλιο να κάνουμε μια αναμόρφωση και να το κάνουμε να είναι ένα σφαγείο της τροποποίησης. Δύο, δεν μπορούμε. Αυτή είναι η πρόταση της ζήτησης. Φτιάξτε ένα σωστό, για να κάνετε όλοι οι αποφασίσεις να βοηθήσουν. Κάντε άλλο, πάντε ένα τεχνικό. Θα πούμε πώς θα κάνουμε, να μας πείτε. Αυτό που λέω εγώ σε σχέση με τη δυναμικότητα είναι σε ισχύ. Είναι σε ισχύ. Δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής αυτή τη στιγμή. Θα σου πω μια φορά να κάνουμε στο σφαγείο μέσα στις γραμμές. Και κατά τη δυναμικότητα θα σου πω ότι η ίδια μέρα. Με κάνει δουλειά, με κάνει την Κυριακή του Πάσχα. Με το σφαγείο μέσα στις γραμμές. Με κάνει το σφαγείο του Σκαρίζου. Ο πόρος φαγής δεν είναι μεγαλύτερος από το δικό μας και σφάζει 100 αρμολερίθια την ώρα και 5 μοστάρια την ώρα. Με τρίτο. Στη Μαρίνα θα διωθούν τις γραμμές μας. Με σφάγες κύριε. Τώρα δεν είχαμε τα λάθη. Σε εξής δουλειά, για τα κρέατα που είπαν ότι φοβούνται να μην πέσει το ρεύμα, εγώ πιστεύω θα το ψάξουν και όσο δούμε όπως έψαξαν για τους καυστήρες, ήδη μέσα στο μία εταιρεία και φυσικά από άλλες εταιρείες, για σύγχρονο καυστήρα που δεν βγάζει τη δοκόνα και αίματα που κέρδει. Θα έχουμε το πρόβλημα με τα κόκκαλα πληροφορία, το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα. Το θέμα είναι δικό σας, πρέπει να υπάρχει καυστήρα σε μονταχή. Αυτό είναι δικό σας το πρόβλημα. Α, δικό σας, ύστερα να βάλουμε το πληροφορείο σε αφού είναι αυτές οι προσκλήσεις. Όχι, πρώτα στέλνετε σε καυστήρα για κάψη. Τα σφαγεία έχουν τις καυστήρες. Λοιπόν, ξανά πίσω. Και κάτι άλλο ακόμα. Το ξέρετε ότι ο αέρας πρέπει να βιδράρεται με ειδικά φίλτρα που σκόρουν τα προέλθεια. Το κάποιο έχει, το οποίο έχουμε αναπληρώσει από το 2000 και πριν. Λοιπόν, ακούστε. Για να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όμως, εφόσον αποφασίσουμε ότι το σφαγείο αυτό που αγαπούμε
λέω λοιπόν ότι, ακούστε, θα μπορούσε κάποιο να πει, γιατί έγινε για το σχέδιο και αυτή ο ισχυρικό παλιότερα, ότι θα μπορούσαμε να το πείσουμε το σταδίο του αύριο. Όμω το ζήτημα είναι ότι θε πια είναι ω κατηγορία. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Αν ήταν σε άλλη περιοχή, θα δεν ζήτημα για το σταδίο. Θα το πλακώνουμε με το ξυπολίσιο, θα βάζουμε πάνω, θα βάζουμε ψυγεία, γραμμέ παραγωγή, ψήξει, ό,τι διάλογο δεν έχει. Α φτιαχτεί το ένα σωστά, αυτό λέμε. Σύμφωνο. Σωστά. Ωραία. Και μετά μα κλείσει το άλλο. Θέλω λοιπόν γραπτέ παρατηρήσει από εσά, γραπτέ παρατηρήσει μαζί με την καθοδήγηση για να μπορέσουμε να αναλάβουμε αυτό το κόστο. Κανένα δεν θέλει αυτό να πάει να κλείνει και να δημιουργεί πρόβλημα στον κόσμο. Πολύ φοβάμαι ότι μέσα του αυτά του βιβλίου θα είναι και τέλειο. Και αν δεν πηγαίνει το μα έρθει. Να το πάτε στο σφαγείο του Γαβρίου και τον έλεγχο, κύριε Αθανάση. Πριν μια μέρα ήταν στο κόρφι. Και να το πάτε στον εγγενής συνεισφέρει, κουρεμένοι. Ωραία. Πόσα χρόνια δεν το έλεγχο, πόσα χρόνια δεν το έλεγχο, δεν το έλεγχο, κάνει στα σφαγεία. Η απόφαση λοιπόν θα είναι, πάμε και με την υπηρεσία σε συνεργασία με τον Φραντσέσκο και με τους εργοπόλες, γίνεται μια τεχνική περιγραφή της αναβάθμισης όπως αυτή θα συμφωνηθεί. Έρχεται στο δημοτικό σύμβουλο για αναμόρφωση που είναι εύκολο για μας και μπαίνει σαν διαδικασία εκτέλεσης άμεσα. Αμέσως μετά την εκτέλεση είναι το σχολείο της κόρης. Ο καθήκης θα πρέπει να γίνει πάλι κάτω ένα άκρησο. Θα πρέπει να γίνει κάτω ένα άκρησο. Θα πρέπει να γίνει κάτω ένα άκρησο. Εάν είναι, αν λειτουργεί κακά το σφαγείο της χώρας, τι έχετε να σέβετε.
θα κλείσει το σφαγείο της χώρας. Κινδυνεύει το σφαγείο του Γαβρίου, επειδή θα είναι σε κακή κατάσταση το σφαγείο της χώρας. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτό θέλει να σου κάνω το καταλάβω. Καλώς ή κακώς, τώρα να κάνουμε μία βελτίωση του σφαγείου. Επιλέγει λοιπόν να κλείσει το Γαβρίου. Τη χώρα που έχει ο Τσέχη, αν δεν χρειάζεται να το κάνει, δεν θα το κάνει. Έτσι, δεν.